Στην προκήρυξή τους λοιπόν που έχουν αναρτήσει αναφέρουν χαρακτηριστικά. Σας διαβάζω την προκήρυξη. Καλημέρα Ελλάδα, είμαστε ανώνυμοι. Παρακολουθούμε από την πρώτη στιγμή τα γεγονότα που αφορούν τη δημόσια τηλεόραση. Θέλουμε να εκφράσουμε την υποστήριξή μας στους Έλληνες πολίτες και δημοσιογράφους, οι οποίοι γίνονται μάρτυρες ενός αυταρχικού καθεστώτος που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το καθεστώς Ερντογάν. Αναρωτηθήκατε πού αποσκοπεί η κίνηση που έκαναν ο Πρωθυπουργός σας. Μήπως ήρθε η ώρα για εκλογές και προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να τις δικαιολογήσουν. Είναι τυχαίο το γεγονός ότι το κλείσιμο της δημόσιας τηλεόρασης αποφασίστηκε μετά από συγκεκριμένα γεγονότα συμπεριλαμβανομένων και των λαθών που παραδέχτηκε η Τρόικα. Τους ξέρουμε, τους παρακολουθούμε. Κυρίε και κύριοι, καλημέρα σας. Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης και παρακολουθείτε το προσαρμοσμένο πρόγραμμα της τηλεόρασης της Ζούγκλας σε ό,τι αφορά τις εξελίσεις για τη δημόσια τηλεόραση, την ΕΡΤ, τις εκδηλώσεις συμπαράστασης και γενικώς την πολιτική κινητικότητα γύρω από αυτό το θέμα που έχει ανακύψει και που εξελίσσεται σε μείζωνα πολιτική κρίση. Θα πάμε κατευθείαν στη Βουλή, στην Βουλή των Ελλήνων, όπου σήμερα υπήρξε αυτή η περίφημη πλέον διαμάχη μεταξύ του Γιάννη Στουρνάρα, του Υπουργού Οικονομικών, και του Αλέξη Τσίπρα, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, με τον κύριο Τσίπρα να λέει στον κύριο Στουρνάρα: είσαι Υπουργός Οικονομικών, δεν είσαι Συνταγματάρχης. Θα πάω αμέσως στον Λάμπρο, τον Παναγιώτου, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη που βρίσκεται στη Βουλή, να μας πει δύο πράγματα και για την κόντρα μεταξύ Τσίπρα και Στουρνάρα και κυρίως για το ενδεχόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ να καταλήξει να καταθέσει πρόταση μορφής για την κυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας είπε θα κληθείτε εδώ να λογοδοτήσετε. Αυτό υπονοεί ότι ενδεχομένως ο ΣΥΡΙΖΑ να θέσει ζήτημα να καταθέσει πρόταση μορφής για την κυβέρνηση, αλλά και για την περίφημη πλέον ιστορία που κάνει το γύρο του διαδικτύου με τους ανώνυμους και το hacking στην Βουλή. Καλημέρα Λάμπρο. Καλημέρα, καλημέρα Νίκο μου. Να ξεκινήσω με τους ανώνυμους. Ήταν ένα χτύπημα στην καρδιά της δημοκρατίας, δηλαδή κοινώς ξεβράκωσαν το σύστημα. Καθώς απειλούν ότι έχουν όλα τα στοιχεία και όλα τα email τόσο του Πρωθυπουργού, των πολιτικών αρχηγών, βουλευτών, κοινοβουλευτικών συντακτών, δημοσιογράφων, υπαλλήλων, οπα, και τα οποία θα τα δίνουν στα αγώνα στα αγώνα. Αυτό το τελευταίο μπορεί και να σας εκθέσει τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καθαρός ουρανός τραπέζι φοβάται. Διερωτώ με τι μπορεί να στέλνουν ως email εκτός από, τους αρχισυντάκτες τους, τι άλλα email μπορούν να στέλνουν. Πάμε παρακάτω. Όλα στο φως. Πάντως είχαν προειδοποιήσει. Σήμερα το πρωί όλοι μείναμε έκπληκτοι και αρχίζουν και δίνουν κάποια ονόματα. Δηλαδή έχουν δώσει το όνομα του Βενιζέλου, το όνομα του κυρίου Κακλαμάνη. Ναι, και τι, τα δίνουν έτσι απλώς τα ονόματα. Ναι, φαίνονται δηλαδή για ποιους έχουν στοιχεία. Αυτό εννοούν. Στέλνουν αργά βασανιστικά. Τώρα τι στοιχεία έχουν, τι email θα τα βγάλουν κάποια στιγμή. Μπορεί να μην βρουν και τίποτα. Να είναι απλά κάποια email που αντάλλαξε Μάκης Βορύδης, που αντάλλαξε μεταξύ τους η πολιτική, η αλληλογραφία που έχουν κτλ. Να δούμε. Είναι σε εξέλιξη το θέμα, ανατριχιαστικό μεν, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι προσωπικά δεδομένα. Τώρα μεταξύ μας, περίμενε. Όταν έχει γίνει hacking στη CIA, στην NSA, στο Πεντάγωνο το Αμερικανικό. Ναι, δεν θα γίνει εδώ. Δεν θα γίνει εδώ. Δεύτερον, ποιος ξέρει τι κλήρες ασφαλείας έχει η Βουλή και δεν ξέρω ακριβώς ποιο σύστημα hacking χάκαραν στην Βουλή. Τώρα για να μην, βλάχο, ξέρεις, για να μην είμαστε και πάρα πολύ υπερβολικοί, εγώ δεν πιστεύω πως η Βουλή των Ελλήνων έχει και την καλύτερη κλίδα ασφαλείας στο διαδίκτυο. Εν πάση περιπτώσει. Από την άλλη, όπως ξέρεις, όλα στην Ελλάδα είναι στον αέρα. Πάντως, μένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Καλούς επιστήμονες έχουμε στον τομέα των κομπιούτερ. Δεν είναι αυτό. Είχαν προειδοποιήσει. Που διαπρέπουν κιόλας. Αφού είχαν προειδοποιήσει, δεν μου λες, Λάμπρο, πόσοι άνθρωποι στη Βουλή έχουν τις κλίδες ασφαλείας. Δεν μπορώ να απαντήσω αυτό, Νίκο. Από εκεί ξεκινάει το ρεπορτάζ. Πόσοι άνθρωποι γνώριζαν την κλίδα ασφαλείας. Ήταν ένας, ήταν δύο, αν είναι δύο. Αν είναι τρεις, πώς το λένε, συγκροτή σπήρα. Πάντως έτσι λοιπόν, τους κωδικούς. Κατάφεραν και έτσι τους κωδικούς από τέτοια. Μα τώρα εντάξει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Πάμε στο άλλο. 13 δεν είναι. Είναι ο γούρικος αριθμός της κυβέρνησης, δεν ξέρω. 2013 έχουμε. 13 φορές είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι απουσιάζει ο Πρωθυπουργός από την ώρα του Πρωθυπουργού. Δεν τον είδαμε και σήμερα τον Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή. Ανταυτόν ανθυμών Στουρνάρας. Αντί του Πρωθυπουργού λοιπόν ήταν ο Γιάννης Στουρνάρας και είχαμε αυτή την αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο άντρες. Όπως είπες και εσύ, υποτίθεται Υπουργός Οικονομικών δεν είναι συνταγματάρχης και μόνο δύο περιπτώσεις θα μπορούσε να κλείσει, σε δύο περιπτώσεις θα μπορούσε να κλείσει η ΕΡΤ, όταν θα είχαμε δηλαδή
πραξικόπημα κατάλληλη δημοκρατία ή αν είχαμε εισβολή ξένων στρατευμάτων. Ούτε το ένα σημειώθηκε ούτε το άλλο. Άρα λοιπόν του λέει ότι είστε απαράδεκτοι με αυτή την κίνηση που κάνατε. Δεύτερον, ο Στουρνάρα απάντησε και είπε ότι η ΕΡΤ δεν έκλεισε αλλά είναι στο συνεργείο, Νίκο μου. Διορθωμένη και καθαρή θα βγει από αυτό το συνεργείο. Στον Φαναρτζή λοιπόν. Θα έχει καλό μηχανικό. Κάποιοι μιλούσαν για γύψο πριν από δεκαετίε, τώρα μιλάμε για Φαναρτζή. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, στο Φαναρτζή η δημόσια τηλεόραση. Και μάλιστα λέει ότι θα ανοίξει το συντομότερο δυνατό. Δεν το διευκρινίσει, είπε όμως ότι το συντομότερο δυνατό. Έχουμε ήδη καταθέσει λέει, το νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση, αυτό των 17 άρθρων. Και μάλιστα λέει θα αποζημιωθούν και στο ακέραιο οι εργαζόμενοι. Επανέλαβε λοιπόν ο Γιάννης Στουρνάρας για μια ακόμη φορά το θέμα της αποζημίωσης. Έδωσε και κάποια στοιχεία ότι δηλαδή. Εξήγησε γιατί έστειλε από χθες την κυρία Ράικου. Ναι. Τι είπε. Ορίστε. Από χθες ο κύριος Στουρνάρας με επιστολή του έστειλε την κυρία Ράικου στην ΕΡΤ για τυχόν ποινικές παραβάσεις. Δεν ξέρω τι εννοεί ο ποιητής. Ναι, ούτε ξέρω τι έχει στο μυαλό του. Ναι, άφησε και εδώ κάποια υπονοούμενα και λέει ότι είναι περιουσία του ελληνικού λαού και οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ θα πρέπει να προστατεύσουν την περιουσία αυτή. Επειδή οι στιγμές είναι πάρα πολύ λεπτές, το να λες στην κυρία Ράικου πήγαινε να αναλάβει την ΕΡΤ μπορεί να σημαίνει. Από το ότι πρόσεχε μην κλαπεί μια πολυθρόνα μέχρι πήγε να σφραγεί στο κτίριο. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι. Επειδή είναι πάρα πολύ λεπτές οι στιγμές και πολύ λεπτές οι ισορροπίες. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του Στουρνάρα, τον ρώτησε η αξιωματική αντιπολίτευση τι έχει στο μυαλό του και γιατί στέλνει τη Ράικου. Δεν υπάρχει δευτερολογία. Αυτό είναι το. Όταν τοποθετείται για δεύτερη φορά. Δεν κατεβαίνει εσύ να κάνει την ερώτηση, παρακαλώ. Πού να τον βρω. Προφασίσου τον βουλευτή. Είναι ακριβοθόρητο ο Στουρνάρα, δεν πλησιάζει. Όχι, να τον πάρει στο μικρόφωνο και να πει. Είναι ενεργείο πρωθυπουργό. Εγώ είμαι βουλευτή των ανώνυμου, πε. Και... τον Αντώνη Σαμαρά. Τον έχω κλεισμένο στο γυάλινο πύργο, αλλά φοβάμαι να τον βγάλουν. Μη πέσει από τα πόδια του. Μάλιστα. Δεν θα ξαναπερπατήσει. Ωραία. Εγώ περίμενα να έρθει σήμερα ο Σαμαρά εδώ. Δεν ξέρω γιατί όλοι με κοροϊδεύουν. Σιγάρα, έχει καταργηθεί. Θα έρθει σήμερα ο Σαμαρά εκεί. Γιατί δεν έχει έρθει 12 φορέ αυτή τη δεκαετία. Να βάλω το κέντρο, να το κλείσω, να πάμε και στη σπίτια μα. Να μην μπερδευόμαστε. Αφού είναι πολιτική και αφού είναι τακτική, πολύ συγκεκριμένη. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Όταν σέβεσαι δημοκρατία, όταν σέβεσαι θεσμού τη, όταν σέβεσαι το κοινοβούλιο, να ξυπνήσει και να δει τη Βουλή. Λοιπόν, με συγχωρεί. Το ξύπνημα δεν εννοώ ότι κοιμότανε. Αλλιώ κοιμότανε. Αν θυμό Στουρνάρα. Για πε μου, τι άλλα νέα έχουμε από αυτή την κόντρα. Λοιπόν, και, ναι. Απομόνωσε και πάλι αυτό το κομμάτι που ήθελε ο κ. Στουρνάρα. Λέει ότι φέτο είχαμε 220 εκατομμύρια ευρώ. Τα 210 προέρχονται από κοινωνικό φόρο, χαράτσι δηλαδή για την ΕΤ. Και ένα μικρό ποσοστό πάει, λέει, μόνο για κάλυψη ελλείμματος. Μόνο 9 εκατομμύρια προέρχονται από διαφημίσεις. Τα υπόλοιπα, λέει, είναι από κοινωνικούς πόρους. Άρα, λοιπόν, σαν να σου λέει, ο ελληνικός λαός πληρώνει και εμείς, επειδή αγαπάμε τον ελληνικό λαό, δεν θέλουμε να πληρώνει άλλο. Τα άλλα τα χαράτσια για τα σπίτια δεν μας τα βγάζει εκείνος στη ΔΕΗ, αφού μας αγαπάει τόσο πολύ ξαφνικά ο Γιάννης Στουρνάρας. Και δεύτερον, κάποια στιγμή λέει ότι εγώ θα απαντήσω σήμερα εδώ, κύριε Τσίπρα, για το θέμα του λάθους, του τέτοιου. Και λέει ότι μένετε στα αρνητικά, είστε μηδενιστής. Αλλά δεν λέει τα θετικά και μάλιστα κάποια στιγμή, εν τη ρήμη του λόγου, λέει ο ελληνικός λαός ζει. Εκεί κόμπιασε ο Γιάννης Στουρνάρας, δεν ήξερε να το πει. Ζει αξιοπρεπώς, ζει τρομακτικός. Πώς ζει, δεν το διευκρίνησε. Κόμπιασε και άρχισε να λέει. Θα για να πάω μια στιγμή στη Βουλή να ακούσω. Περίμενε, βλέπω τον Τζίπρα να μιλάει. Στουρνάρας. Δεν τα έχει ξαναδεί ο τόπος και είστε υπόλογοι απέναντι στο λαό και απέναντι στη δημοκρατία. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, εγώ ήρθα σήμερα να απαντήσω για στην επερώτηση που έχει να κάνει με το λάθος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αλλά με μεγάλη μου χαρά να σας απαντήσω για την ΕΡΤ. Καταρχήν, θα ήθελα να ξεκινήσω και να σας πω ότι κατηγορηματικά, κάτι που αποφύγατε να το πείτε, ότι η ελληνική ραδιοτηλεόραση δεν κλείνει, αλλά ανασυγκροτείται. Θα ανοίξει το συντομότερο δυνατό. Αυτό δεν το αναφέρατε. Στο συνεργείο θα μπει για να βγει διορθωμένη, καθαρή, χωρίς σκάνδαλα. Και ήθελα απλώς να σας θυμίσω ότι λέγατε στις 18 Μαΐου ότι είναι η ΕΝΕΔ παλαιάς κοπής, ότι είναι όργανο μνημονιακής προπαγάνδας. Νομίζω σήμερα είναι κροκοδίλια δάκρυα αυτά, κύριε Πρόεδρε, του ΣΥΡΙΖΑ. Δίνουμε τη δυνατότητα στην ΕΡΤ να αναγεννηθεί, απαλλαγμένη από μακροχρόνιες στρεβλώσεις και κακοδαιμονίες που όχι μόνο την καθιστούσαν μη αποδοτική αλλά και την απαξιώνανε στα μάτια του Έλληνα φορολογούμενου που τους ανασχετούσε με την ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών που λάμβανε ή δεν λάμβανε.
Πολύ σύντομα θα γίνει λοιπόν η επανασύσταση του νέου φορέα. Ήδη το νομοσχέδιο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Η λειτουργία ενός καινούριου δημόσιου φορέα θα άρει και πολλές αδικίες, εξασφαλίζοντας ότι το πιο αξιόλογο και παραγωγικό μέρος του προσωπικού θα στελεχώσει ένα νέο σύγχρονο και αποδοτικό οργανισμό. Ένα δημόσιο οργανισμό που θα πάψει να κοστίζει πολλαπλάσια από όσα πρέπει στον Έλληνα φορολογούμενο. Τα στοιχεία για την ΕΤ τα ξέρετε, τηλεθέασης, κόστους, είναι συντριπτικά. Κατά το προσωρινό... Είναι αυτά τα οποία έχουν προηγηθεί, κυρίες και κύριοι, με τον Γιάννη Στουρνάρα να απαντάει στον Αλέξη τον Τσίπρα. Νίκο, μου επιτρέπεις. Πάμε λαμπρό, αυτό ήθελα λοιπόν. Μου επιτρέπεις, Νίκο, ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε ακόμη και για πυροτέχνημα. Λέει ότι όλα αυτά γίνονται για να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη από το φιάσκο της ΔΕΠΑ ΔΕΣΦΑ, από το θέμα των ασφαλιστικών ταμείων, από την υποβάθμιση της πιστοληπτικής μας ικανότητας, αλλά αυτό το πυροτέχνημα λέει έσκασε στα χέρια σας και μπροστά σας θα βρείτε έναν γενικευμένο ξεσηκωμό καθώς τα ψέματα τελείωσαν. Στην τελευταία αποστροφή του λόγου του Νικομού, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι απαλλάχθηκε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν του ξεφτιλίζεται άλλο να υπογράφει τα προεδρικά διατάγματα ή τις πράξεις του νομοθετικού περιεχομένου και λέει ότι αυτό θα το διαβάσω όπως το είπε ο Τσίπρας, θα αποφασίσουμε λέει για κάθε ενέργειά μας, ώστε να λογοδοτήσετε στη Βουλή. Και αν δεν το κάνετε αυτό, θα λογοδοτήσει το λαό. Εδώ, εγώ εισπράττω το εξής, ότι ο Τσίπρας αφήνει ανοιχτό το θέμα της μομφής κατά της κυβέρνησης. Απλώς περιμένει την ερχόμενη εβδομάδα, φαντάζομαι εγώ, και ο Τσίπρας και το. Λάμπρο μπροστά μας, από τη δική μας την ζεύξη, το πώς προετοιμάζεται η συνέντευξη τύπου που θα δώσει ο πρόεδρος και η διευθύντρια της EBU. Η EBU είναι η European Broadcasting Union, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση δηλαδή. Η ανώτατη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα τηλεόρασης. Και βρίσκονται εδώ διότι εγώ πρέπει να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι υπάρχουν διεθνείς δεσμεύσεις, συμβόλαια και ανηλυμένες υποχρεώσεις εκ μέρους της δημόσιας τηλεόρασης, γιατί η EBU αφορά μόνο τις δημόσιες τηλεοράσεις. Που δεν είναι μόνο όπως θα το έχουμε ακούσει, ξέρεις, το Έσχατον που είναι η Eurovision, γιατί έτσι την ξέρει ο κόσμος. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι πολύ, πολύ μεγάλες υποχρεώσεις για γεγονότα, για κάλυψη σημαντικών γεγονότων, για αθλητικά, πάρα πολλά αθλητικά και γενικώς μία σειρά από δεσμεύσεις οι οποίες είναι υπογεγραμμένες. Και νομίζω πως αυτά θα τονίσει σήμερα ο πρόεδρος της EBU και η διευθύντρια, οι οποίοι είναι εδώ για να υπενθυμίσουν στο ελληνικό κράτος ότι δεν μπορεί να βάλει σε παρένθεση τις διεθνείς οικονομικές υποχρεώσεις, γιατί περί αυτού πρόκειται, είναι συμβόλαια. Τελικά αποδείχθηκαν ερασιτέχνες, Βερνίκο μου. Με το κλείσιμο. Ακούγοντας με μεγάλη προσοχή χθες και την εκπομπή Ζούγκλα του Μάκη Τριανταφυλόπουλου και τους. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ας πούμε, ότι ο συνήθως λαλίστατος Φαΐλος Κρανιδιώτης εχθές ήταν πραγματικά πολύ πράος εντός εισαγωγικών σε σχέση με αυτό που είναι άλλες φορές. Το δεύτερο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι όλοι οι παρεμβαίνοντες, όλοι, δεξιοί, αριστεροί, κεντρώοι, δεν έχει σημασία, διαρωτήθηκαν όλοι αν πρόκειται για φοβερούς ερασιτέχνες. Ορισμένοι άφησαν να νοηθεί ότι πολλοί παράγοντες που ενεπλάξαν εκεί και όχι ο Πρωθυπουργός μπορεί να είχαν και IQ ραδικιού. Είναι και επικίνδυνη, Νίκο, όμως. Με λίγα λόγια, ας μην χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις. Λοιπόν, επικίνδυνη. Τι σημαίνει επικίνδυνη? Να σου πω, μόνο ένα πράγμα είναι επικίνδυνο. Αν ισχύει το 6 εκατομμύρια μόνο ευρώ, ένα πράγμα είναι επικίνδυνο σε μια κοινωνία. Να μην χρησιμοποιούμε. Σε παρακαλώ, Λάμπρο. Σε παρακαλώ. Ένα πράγμα είναι μόνο επικίνδυνο. Συγγνώμη, από τη γνώμη μου. Ένα πράγμα είναι επικίνδυνο και αυτό είναι η παραβίαση της δημοκρατίας. Λοιπόν. Εάν λοιπόν από ανοησία. Σε παρακαλώ, άσε με να μιλήσω. Συμφωνείς μαζί μου. Σε παρακαλώ, άσε με να μιλήσω. Λοιπόν, αν λοιπόν αυτές οι πράξεις λόγω ανοησίας, ανοριμότητας ή επιπολαιότητας φτάνουν σε σημείο να θίξουν βασικές αρχές της δημοκρατίας, ναι, τότε είναι επικίνδυνα. Εάν μένουν μόνο στο σημείο εκείνο που προς το παρόν θολώνουν απλώς τα νερά για διάφορους λόγους, τότε πρόκειται περί αλχημίας, πρόσεξε, και τυχοδιοκτισμού. Διότι δεν είναι μόνο η επικινδυνότητα, είναι και ο τυχοδιοκτισμός, ο πολιτικός τυχοδιοκτισμός. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εξελίσσεται ένα πολιτικό παιχνίδι, ένα brand affair που το λένε συνήθως οι Γάλλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει ακροβατεί το πολιτικό σύστημα πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνί. Ποιος θέλει εκλογές, όλοι λένε όχι. Ποιος δεν θέλει εκλογές, όλοι λένε ναι. Όμως κάποιοι είναι αυτοί που επεξεργάζονται σενάρια προώρων εκλογών, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Γιατί? Για να εκβιάσουν. Να εκβιάσουν ποιους? Τους συνεταίρους τους. Γιατί να εκβιάσουν? Για να πάρουν το πάνω χέρι και την ηγεμονία σε αυτόν τον χώρο που ονομάζεται πολιτικό σκηνικό της χώρας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι παιχνίδια με δημοσκόπους και επικοινωνιολόγους, δεν ξέρω τι συμβαίνει, πάντως αυτή τη στιγμή, και αν δεις και εσύ
τα αποτελέσματα της διαδικτυακής ψηφοφορίας, θα τα δούμε αργότερα, που αναρτήθηκαν στο Zoom.gr και έγιναν για ένα 48ωρο με βασικό άξονα το τι συμβαίνει στην ΕΡΤ, τότε θα καταλάβεις ότι από τη μία η πλειοψηφία του κόσμου καταδικάζει την κυβέρνηση για τις πράξεις της και τις ενέργειες για την ΕΡΤ. Όχι, δεν είναι μόνο τρόπος. Δεν λέει μόνο τρόπος. Λέει ήταν λάθος ή σωστή η απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει την ΕΡΤ. Άρα δεν εμπεριέχεται μόνο τρόπος. Εμπεριέχεται και σκέψη και το σκεπτικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τα ίδια άνθρωποι που ψηφίζουν με πλειοψηφία, 55% ας πούμε, όχι ας πούμε, 55%, ότι ήταν λαθασμένη η ενέργεια της κυβέρνησης, την ίδια ώρα και σε σχέση με τις αμέσως προηγούμενες μετρήσεις μας, την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι, δίνει αύξηση και ενισχύει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, που σημαίνει τι, πολλώνει το σύστημα. Αν λοιπόν το παιχνίδι είναι η πόλωση και η συσπήρωση των βασικών πρωταγωνιστών της πολυπολιτικού σκηνικού, Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, ώστε σιγά σιγά να αρχίσει η διαδικασία μακρόχρονη ένταξη σε ένα πλαίσιο εκλογικής αναμέτρησης, καταλαβαίνεις τι λέω, τότε το πετύχαμε. Νίκο, υπάρχει ένα άλλο. Αλλά αυτό σημαίνει και σύγχυση στο σώμα των ψηφοφόρων. Υπάρχει ένα άλλο δίπτυχο, Νίκο, ότι η Ελλάδα δεν καταφέρει να περιορίσει τα ελλείμματα. Δηλαδή θα έχουμε μια μαύρη τρύπα μέχρι το Σεπτέμβριο, οπότε ή θα πρέπει να πάει σε νέα μέτρα ή να βγει σε αγορές με 15%. Αυτό που λες είναι θεωρία, διότι θα σου εξηγήσω λίγο. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού αυτή τη στιγμή είναι τόσο ελάχιστο σε σχέση με αυτό που ήταν, που δεν μπορεί να το επικαλεστεί κανένας της αντιπολίτευσης αυτό ότι είναι λόγος παρελκυστικής τακτικής για την κυβέρνηση. Όχι, για τα νέα μέτρα. Αν αναγκαστεί να πάει σε νέα μέτρα, θα δεχτεί πλέον ο λαός, αφού έχουμε φτάσει στο Η πιπίλα των νέων μέτρων υπάρχει, όχι μόνο στην αξιωματική αντιπολίτευση. Υπάρχει και στο ΠΑΣΟΚ, υπάρχει και στη ΔΗΜΑΡ που είναι συνεταίροι στην κυβέρνηση. Και υπάρχει ακόμη και στη Νέα Δημοκρατία, η οποία αρνείται νέα μέτρα. Έχεις δει κανένα τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι το πλαίσιο, να δέχεται νέα μέτρα? Όλοι βγαίνουν και σου λέουν δεν αντέχουμε άλλα νέα μέτρα. Πρόσεξε. Καταρχάς να βγουν να μιλήσουν για την ΕΤ. Έχουν υποχρέωση απέναντι στο λαό και στους εργαζόμενους. Πρόσεξε λοιπόν. Να μην κρύβονται. Για να βγουν νέα μέτρα. Λοιπόν, νομίζω πως δευτερολογεί ο κ. Τσίπρας. Είναι πριν αυτό. Νίκο μου, τώρα είναι ο Μαυραγάνης. Ήταν λίγο πριν. Είναι πριν. Λοιπόν, αυτή η εικόνα που βλέπουμε τώρα είναι πριν. Εμείς βλέπουμε την ζωντανή εικόνα που στέλνουμε από την ΕΡΤ, πάνω από τον δεύτερο όροφο της ΕΡΤ. Βεβαίως έχει βρέξει, δεν υπάρχει κόσμος αυτή τη στιγμή. Κινείται η κάμερα. Σε λίγο και μέσω ΝΕΤ, αλλά και μέσω της δικής μας έλξης, θα παρακολουθήσουμε την συνέντευξη της CBU. Νίκο, να πω και λίγο για το θέμα της Παπαρίγα για τα ασφαλιστικά ταμεία, που έχει να κάνει και με τη, ότι κάποια στιγμή λέει δεν θα μπορείτε να εγγυηθείτε ούτε καν τις προσωκομμένες συντάξεις. Και ο Γιάννης Βρούσης είπε ότι δεν κινδυνεύουν οι συντάξεις. Απλώς. Λίγο. Μια παρένθεση. Συγχώρεσέ με. Τι έπαθες, άφωνος έμεινες. Με τη μεγάλη είδηση. Μ' ακούς, Νίκο? Ναι, τώρα σε ακούω. Συγγνώμη, μιλούσαμε με την κονσόλα, ναι. Εντάξει, το είπα εγώ, το άκουσε ο λαός. Εσύ το λαό, εντάξει, εσύ απευθύνεσαι ως βουλευτής ή ως πρωθυπουργός στο λαό. Εγώ απευθύνομαι ως οχτωφόρος ενημέρωσης. Λαός και με δημοσιογράφος. Για πες μου. Ορίστε. Απευθύνσου και σε μένα λοιπόν, γιατί εγώ μιλούσα αυτή τη στιγμή με την παραγωγή. Είπα ότι η Αλέκα Παπαρίγα έκανε ερώτηση για τα ασφαλιστικά ταμεία, ότι κάποια στιγμή δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε, λέω, τις προσεκομμένες μας συντάξεις. Και λέω ο Γιάννης Βρούτσης ότι δεν κινδυνεύουν οι συντάξεις, τουλάχιστον προς το παρόν. Όχι, δεν το προς το παρόν, δεν κινδυνεύουν οι συντάξεις. Αυτό ακούσαμε. Λοιπόν. Πάλι χάθηκε. Το σήμα. Αν ξέρεις αυτή τη στιγμή τι γίνεται και πώς δουλεύει το όλο σύστημα για να υπάρχει ζωντανή εικόνα και μάλιστα τρεις φορές, από τρεις πηγές, από το ραδιομέγαρο, να έρθει εδώ μέσω δορυφόρων, να αρχίσει να διανέμεται, να βγει στο web, ή στη συνέχεια να ετοιμάζεται στο μοντάζ για, πώς το λένε, για κοψίματα. Και αν ήξερες και εσύ πόσο άϊπνος είμαι εγώ για να είμαι εδώ, λοιπόν, εσύ το ίδιο. Να σου εξηγήσω λοιπόν, αγαπητέ Λάμπρο, ότι αυτή τη στιγμή από όλο το δημοσιογραφικό προσωπικό που εργάζεται εδώ, στην Ζούγκλα GR, στο GR και στο web της Ζούγκλας, δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος κοιμάται αρκετά. Μάλλον δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος κοιμάται. Λοιπόν, ούτε να παραπονεθώ δεν μπορώ σήμερα. Με έχει καθαριά χίλιες φορές. Τι να κάνω. Ούτε να παραπονεθείς. Θα παραπονεθείς όταν τελειώσει όλος αυτός ο κύκλος και μπούμε σε κάποιο άλλο κύκλο. Πότε θα γίνω μεγάλο δημοσιογράφος, σαν εσένα. Ναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ τουλάχιστον σε κατσαδιάζω, εσύ με ειρωνεύεσαι. Σε παρακαλώ λοιπόν. Έλα, Νίκο. Έτσι. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν λίγο στο ρεπορτάζ. Να μην αποφορτίσουμε λίγο το κλίμα και να δώσω ένα λίγο, γιατί τα πράγματα είναι πραγματικά σοβαρά. Λοιπόν, βλέπω ότι σιγά σιγά ετοιμάζονται. Αυτή είναι η εικόνα που στέλνουμε εμείς αυτή τη στιγμή από την ΝΕΤ, από την δημόσια τηλεόραση και την αίθουσα που θα γίνει η συνέντευξη της CBU. Είναι προφανές ότι θα κάνουν τα πάντα και οι τεχνικοί της δημόσιας τηλεόρασης για να δώσουν και αυτή τη ζωντανή εικόνα μέσω του δορυφορικού της CBU, το οποίο επίσης λαμβάνουμε. Λοιπόν, Λάμπρο, για συνέχισε λίγο, σε παρακαλώ.
Λαμπρό, ναι, με ακούς. Ναι, Νίκο μου, ναι, εδώ είμαι. Λοιπόν, τι άλλο περιμένουμε σήμερα στη Βουλή? Σήμερα αυτό περιμέναμε. Εγώ να σου πω, περίμενα τον Πρωθυπουργό. Εγώ πίστευα ότι ο Πρωθυπουργός θα έρθει σήμερα εδώ, θα κοιτάξει τον ελληνικό λαό κατάματα στα μάτια και θα κοιτάξει και τον Τσίπρα και θα το απαντήσει σε αυτό το Brand Affair. Και να σου πω γιατί. Γιατί η αλήθεια δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να διαβάζει συνέχεια ανακοινώσεις. Πρέπει να έρθει να αντιπαραθεί με την αντιπολίτευση. Αυτά που κατηγορούσαμε για ανύπαρκτους πρωθυπουργούς και. Θα δούμε. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν έχουμε άλλες εξελίξεις εκτός από τη δευτερολογία που αναμένουμε του κ. Τσίπρα. Όχι, τελείωσε η δευτερολογία. Τελείωσε και η δευτερολογία. Οπότε λοιπόν, έχει ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Η ερώτηση στον Πρωθυπουργό. Θα σε πάρω σε λίγο τηλέφωνο να μου πεις ποια είναι τα συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν από αυτήν την ιστορία. Και θα πάω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι για του ανώνυμους, Νίκο. Είναι και αυτό ένα θέμα. Α, γι' αυτό είναι το θέμα. Είναι και αυτό το θέμα, ναι. Θα δούμε λοιπόν. Χρειάζεται ρεπορτάζ. Από εδώ και πέρα χρειαζόμαστε πώς, πότε, γιατί, τι κωδικοί ήταν αυτοί, ποιοι έχουν τους κωδικούς. Επαναλαμβάνω. Διότι αν στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από τρεις που είχαν τους κωδικούς, αυτό από εκεί και πέρα έχει ξεφύγει το παιχνίδι. Μην πω πάνω από δύο. Εντάξει. Εντάξει, Νίκο. Χαιρετώ. Λοιπόν, και πάμε στον Δημήτρη Χατζησοκράτη. Καλημέρα, Δημήτρη Χατζησοκράτη. Τι κάνουμε? Καλημέρα. Είμαστε καλά? Καλά είμαστε, αλλά η χώρα δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση και αυτό. Αυτό θέλω να μου το εξηγήσετε λίγο, διότι. Ας πω ένα παράδειγμα. Κυπρία φίλη η οποία διαμένει στην Αθήνα και όλη τη οικογένεια είναι στην Κύπρο, πήρα λαθιασμένη εχθές την σύζυγό μου στο. Σας λέω πολύ απλά πράγματα στο σπίτι και λέει: πέφτει η κυβέρνηση, έπεσε η κυβέρνηση. Και να τη απάντησε η γυναίκα μου: εάν η κυβέρνηση έχει πέσει την τελευταία μισή ώρα, μπορεί, αλλά μέχρι αυτή την ώρα που ήταν ο σύζυγός μου εδώ, θα μου το είχε ήδη πει. Ήταν λίγο πριν φύγω το πρωί για το γραφείο. Λοιπόν, θέλω να πω: όταν αυτό συμβαίνει στην κοινωνία εδώ, συμβαίνει στην Κύπρο, τότε σημαίνει ότι μπήκαμε, κύριε Χατζησοκράτη, σε μια πραγματική νέα παρένθεση αστάθειας. Αυτό δεν ξέρω ποιον ευνοεί. Και δεν ξέρω αν ευνοεί και κάποιον τελικά. Εκτός από αν τα βλέπει πώς το λένε, βραχυπρόθεσμα και κοντόφθαλμα τα πράγματα και επιχειρεί να ανεβοκατεβάσει τα ποσοστά της δημοσκοπήσης. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, αλλά τι κάνει η Δημάρη είναι αυτή η ιστορία, είναι το ερώτημα αυτή. Βεβαίως. Ναι. Τι κάνει η Δημάρα, αυτό είναι το πιο σημαντικό που λέτε. Λοιπόν, εμείς από την πλευρά μας, χτες με μια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και της εκτελεστικής επιτροπής, καταλήξαμε με ομοφωνία, δεν είναι και από τα πιο συνήθη γεγονότα στη δημοκρατική αριστερά, έτσι, αλλά με ομοφωνία, σε αυτή την πρόταση την οποία κατέθεσε ο Φώτης ο Κουβέλης, την εισήγησή του, και την οποία νομίζω πως την έχετε ήδη ανακοινώσει από τις φιλόξενες, έτσι, από το φιλόξενο σταθμό σας. Δηλαδή ότι η δημοκρατική αριστερά επιμένει στην ανάκληση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου και στην άμεση επαλειτουργία της ΕΡΤ με κανονικό πρόγραμμα. Η οποία ιστορία αυτή συζητείται αυτήν την ώρα στο Συμβούλιο Επικρατείας. Ναι. Εντός της ημέρας θα βγει η απόφαση. Και αν η απόφαση είναι να παγώσει αυτή η διαδικασία, τότε το κράτος και η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένοι να ξαναδώσουν σήμα στην ΕΡΤ. Έτσι, για να ξέρουμε ότι υπάρχει και αυτή η διαδικασία μπροστά μας. Πολιτικά δεν ξέρω τι θα κάνει το Συμβούλιο της Επικρατείας που θα εξετάσει όλα τα στοιχεία. Ξέρετε, κύριε Χατζησοκράτη, στην τραγωδία υπάρχει πάντοτε ο απομηχανής Θεός. Δεν ξέρετε αν την λύση της γέφυρας. Ήταν σοφή. Μάλλον όχι σοφή στις δυσκολίες όταν μπλέκονταν πάρα πολύ. Θα σου βγει τώρα κανένα δύο δικαστές και να πει. Έβαζαν λοιπόν μια υπερβατική δύναμη για να μπορέσει να δώσει λύση, μια και φαίνονταν από την πλευρά των ανθρώπων λύση δεν πρόκειται. Γιατί έχετε αίσθηση ότι στο Συμβούλιο Επικρατείας δεν είναι πολιτικά πρόσωπα, έστω και αν είναι δικαστές, δεν σκέφτονται πολιτικά. Για σκεφτείτε λοιπόν αν από εκεί έφυγε η γέφυρα. Είναι κόσμος, είναι και οι δικαστές μέσα στην ελληνική κοινωνία ζουν. Για να δούμε λοιπόν. Για να δούμε. Πάμε παρακάτω. Αλλά θα το δουν από την πλευρά της, ας πούμε, αν θέλετε, της νομικής προσέγγισης. Τώρα από εκεί πέρα, ας μην πούμε περισσότερο κοντά στους αλμούς αλληλούια. Ναι. Λοιπόν, άρα, πάμε στη Δευτέρα. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν ήδη πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα το οποίο έχει τεθεί από την αρχή, από τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Κουβέλη. Έχετε δίκιο. Και θέλω να πω και σε αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι έπρεπε να. Θέλω να πω και σε αυτό, γιατί μερικές φορές πρέπει να λέμε και στις διαδικασίες. Νομίζω πως ο χρόνος που επιλέχθηκε, βέβαια έμαθα ότι υπήρχαν κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι μείζονες οι υποχρεώσεις των τριών αρχηγών για να βρεθούν εχθές. Έτσι,
για να μπορέσουν να δώσουν λύση, αν μπορέσουν να δώσουν λύση, εν πάση περιπτώσει να υπάρξει μια διέξοδος, όποιας μορφής και αν είναι αυτή η διέξοδος. Διότι οι τρεις μέρες αυτές που θα έρθουν, με τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν, με το αν βγαίνουν εφημερίδες, δεν βγαίνουν εφημερίδες, τώρα όλα αυτά που έχουν ανοίξει και συζητιώνται, δεν βοηθούν ας πούμε να ξεκαθαριστεί το τοπίο έτσι ώστε να μπορέσει η χώρα να δει και τα άλλα προβλήματα τα οποία έχει. Δεν θεωρώ πως το πρόβλημα αυτό είναι έλασον, αλλά υπήρξε ως εμβόλυμο μιας, προϊόν μιας πολιτικής επιλογής που κατά την άποψή μας ήταν πολιτικά λαθεμένη. Mm-hmm. Αυτό. Ωραία. Από χθες το βράδυ, χθες απογευματάκι, αρχίζει και μπαίνει μέσα στο λεξιλόγιο το καθημερινό και ένας άλλος όρος. Τον έθεσαν διάφοροι άνθρωποι, κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι μόνον, και αυτό μου κάνει εντύπωση, είναι ότι η ΕΡΤ σε ορισμένους ανθρώπους, ιδίως στους παλαιούς, θυμίζει Πολυτεχνείο. Από τη στιγμή που χρησιμοποιεί το σύμβολο. Μια στιγμή. Όλα αυτά είναι σημειολογικά. Από τη στιγμή που σημειολογικά χρησιμοποιεί η αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, ένα μέρος μεγάλο της αριστεράς. Τον όρο Πολυτεχνείο αρχίζει και ακουμπά έναν κόσμο ο οποίος ξεπερνά και τον ΣΥΡΙΖΑ, ξεπερνά και την αριστερά, αρχίζει και ακουμπά κάτι συμβολικά το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία και προκαλεί ανακλαστικά. Ακούστε να δείτε. Από τη στιγμή που χρησιμοποιείται αυτός ο όρος δεν μπορεί κανείς να εθελοτυφλεί. Δηλαδή μπαίνει από μόνη της η λέξη Πολυτεχνείο, βάζει μια δυναμική μπροστά. Και θέλω να δω πώς τοποθετείται το πολιτικό σκηνικό. Διότι εάν είναι αυτή η ιστορία της ΕΡΤ να αρχίσει να εξελίσσεται σε ένα καθημερινό διαχρονικό 24ωρο ραντεβού όλων εκείνων των ανθρώπων, κυρίως αριστερών, γιατί κυρίως αριστεροί βρίσκονται εκεί, είναι σαφές αυτό το πράγμα. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βρίσκονται και αριστεροί και αριστερές ηγεσίες που έχουν κλείσει, κλείσει πριν από λίγο καιρό ένα άλλο σταθμό τηλεοπτικό και έχουν απολύσει κόσμο πάνω σε αυτό. Δηλαδή το 902, γιατί δεν τα λέτε με το όνομά του, κύριε Χρυσόγλου. Εννοείται το ΚΚΕ και το 902 που έχουν απολύσει όλο τον κόσμο τον οποίο ξέρουμε και αγαπητοί συναδέλφοι. Για τα προβλήματα που έχουν, δεν αμφισβητώ. Αλλά είναι enough που λέμε. Εντάξει. Εννοείται ότι είναι υποκριτικό. Εντάξει, έχει στην πολιτική. Μα γιατί τα μπλέκουμε όμως τα δύο. Είναι πολιτικά λαθεμένο, ξαναλέω. Ναι. Προσπαθώ να μην λέω τίποτα περισσότερο. Μένω σε πολιτικούς όρους. Και θέλω να πω να προσέχουν πάρα πολύ όποιοι παλιοί συναγωνιστές, νομίζω πως αποκλείεται παλιός συναγωνιστής της περίοδου του Πολυτεχνείου να λέει κάτι τέτοιο. Ναι. Αποκλείεται. Αρχίζετε και το βάζετε σε κάποια βάση. Παρακαλώ, συνεχίστε εκεί. Αποκλείεται λοιπόν και επιμένω σε αυτό διότι είναι τελείως άλλες οι καταστάσεις. Αν κάποιοι πιστεύουν ότι η Χούντα δεν τελείωσε το 1973, πώς το έλεγε το παρακάτω, και τα λοιπά που ήταν ένα από τα πανό εκεί, ανοιχτημένο στο πάνω κομμάτι της πλατείας. Έτσι, την άνω πλατεία. Επιμένω στο πάνω κομμάτι της πλατείας, δεν μπορεί να βρεθεί μαζί τους και το κάτω κομμάτι της πλατείας με ό,τι και αν συμβαίνει, όσο και αν συμφωνώ ή δεν συμφωνώ με προσεγγίσεις και πολιτικές. Λοιπόν, κύριε Χατζησοκράτη, εκείνο το σενάριο το οποίο είχε κυκλοφορήσει προημερών ότι πάμε για εκλογές 14 του μηνός έχει εξοφλήσει διότι δεν φτάνουν οι συνταγματικές προθεσμίες. Υπάρχει το άλλο σενάριο το οποίο κυκλοφορεί από χθες, είναι δεν θα ψηφίσουμε στις 14 αλλά το 14. Είναι λίγο κοινικό αυτό το σενάριο και θέλει να καταδείξει ότι στο τέλος θα βρεθεί μια γέφυρα. Λέγεται, ήθελε να ονομαστεί Αλιβιζάτος η γέφυρα, δεν. Μα δεν ο Νίκος Αλιβιζάτος, της γενιάς μου, τους είπε πάρα πολύ απλά οτιδήποτε και να κάνουμε, άρα με πιστή την τηλεόραση και με μαύρη την οθόνη, εγώ δεν μπορώ να έχω κάποια δουλειά. Σωστά. Και πολύ καλά έκανε ο συνταγματολόγος. Από την δική του πλευρά. Όχι, κοιτάξτε, ο Νίκος Αλιβιζάτος ο συνταγματολόγος, αλλά και ο δημοκράτης πολίτης ταυτόχρονα, έτσι. Σαφέστατα. Δεν υπενόησε τίποτα. Όχι, καθόλου τίποτα. Απλώς θέλω να προσθέσω άλλη μια ιδιότητα με την οποία, ας πούμε, λειτουργεί. Θα θυμίσω απλώς ότι ο κύριος Αλιβιζάτος είχε αναλάβει τη διεκπαιρέωση ενός έργου το οποίο του είχε ανατεθεί της αναδιάρθρωσης της ΕΡΤ επί εποχής Γιώργου Παπανδρέου και επί Υπουργείας Ηλία Μόσχαλου. Ναι. Είναι ένα πράγμα το οποίο είχε τεθεί τότε και στην κοινωνία και πάρα πολλοί ήταν αυτοί. Πάρα πολλοί ήταν αυτοί. Τόσοι πολλοί που δεν θέλω να τους καταμετρήσω, που είχαν απορρίψει με τα μπλεδιγμία σε όλη αυτή την ιστορία. Βεβαίως. Και δεν είχαν ρίξει στον κάδο των αχρήστων. Ναι. Θα θυμόσαστε ότι όταν τέθηκε πάλι στην. Για να μπει μπροστά και επί κυβερνήσεως Παπαδήμου, ο
κύριος Σαμαράς είχε πει ότι αυτό αποκλείεται να γίνει γιατί θα πέσει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τώρα σήμερα. Γιατί δεν πέφτει η κυβέρνηση. Ξαναγυρίζουμε. Όχι, όχι. Ναι. Γιατί αυτό αναδεικνύεται ως μείζον το ίδιο. Και μάλιστα επικαλούνται και το ίδιο κιόλας. Ναι. Και μπορεί να αποτελέσει τη δημοκρατική επιλογή στις εξελίξεις. Αυτό είναι που πρέπει να προσέχουμε. Εκεί θέλω να φτάσω λοιπόν. Ο κύριος Σαμαράς είναι προφανές και υπόθηκε και χθες και υπάρχει κάποιο δίκιο. Θυμίζει πάρα πολύ την συμπεριφορά της Μακαρίτσας Θάτσερ. Δηλαδή, πονάει χέρι, κόβω χέρι και μετά με το άλλο χέρι καρφώνω και την παλάμη μου πάνω στο τραπέζι, στη λεπίδα που είναι καρφωμένη. Καταλαβαίνετε, στην μπρόκα. Αυτό το θατσερικό, η θατσερική πυγμή, ενδεχομένως να είναι συσπηρωτική. Δεν αφιβάλλω. Εγώ βλέπω ήδη ότι είναι συσπηρωτική όσον αφορά το συντηρητικό κομμάτι της κοινωνίας. Ναι. Και διαβλέπω ότι και αυτή η πολιτική την οποία αυτή τη στιγμή υιοθετεί ο κύριος Σαμαράς έχει πέραση και σε εκείνους τους κύκλους τους επικίνδυνους όπου ο κύριος Σαμαράς χρειάζεται να τους αφεμάξει. Mm-hmm. Και εννοώ την ακροδεξιά της δεξιάς. Μάλιστα. Λοιπόν, υπ' αυτήν την έννοια η τακτική που ακολουθεί ο κύριος Σαμαράς είναι, πώς θα το πω, ορθολογική. Τώρα, την ακολουθούν αυτός και οι συμβουλοί του με τον τρόπο που θα έπρεπε. Είναι μια άλλη ιστορία και έχει να κάνει με το IQ, τις ικανότητες, τις αδυναμίες και κυρίως και κυρίως το περιεχόμενο αυτού που ονομάζεται αυτή τη στιγμή κυβερνητική εξουσία. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, δεν με ενδιαφέρει. Λογικά όμως στέκει. Ρωτάω λοιπόν, έχει συμφέρον ο κ. Σαμαράς να πάει σε εκλογές από τώρα μέχρι τον Οκτώβρη και εν πάση περιπτώσει, είναι δυνατόν να αυτή τη στιγμή ο κ. Σαμαράς να σκέφτεται στα σοβαρά ότι μπορεί να πάει σε εκλογές τον Αύγουστο, δηλαδή πριν 15 μέρες πριν τις γερμανικές εκλογές? Είναι αυτοκτονία. Είναι το θολό το οποίο, εκτός εάν το θολό το οποίο συμφέρει. Για πέστε μου, τι σκέφτεσαι στη Δημάρχη όλα αυτά? Κοίταξε, θέλω να είμαι πολύ, πολύ σαφής αυτό. Έχουν υπάρξει αρκετές προσπάθειες για να δουν τι ακριβώς θέλει να κάνει ο κ. Σαμαράς και μέχρι πού το πάει. Δεν θέλω να μπω και να προσθέσω κι εγώ άλλη μία. Εμένα με ενδιαφέρει τώρα, κάνοντας ανάλυση, να δω πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα. Λοιπόν, η πιο φυσιολογική εξέλιξη είναι να μπορέσει, βλέποντας την όλη κατάσταση, να μπορέσει να κάνει πίσω. Έχω την εντύπωση πως δεν είχαν συνειδητοποιήσει τι μπορεί να σημαίνει 2013 το κλείσιμο της κεντρικής τηλεόρασης, του ραδιού τηλεόρασης, ενός κράτους μέλους. Κύριε Χατζησοκράτη, ο Χρήστος Λαδαζαρίδης είναι ένα πολύ έμπειρο άτομο. Mm-hmm. Ξέρει από ανακλαστικά της αριστεράς, ίσως και καλύτερα και από εμάς τους δύο που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Όχι, αυτό δεν το δέχομαι. Το έχει χάσει, θα μου πείτε. Εντάξει, σε καμία περίπτωση αυτό δεν το δέχομαι. Είναι πολλά τα χρόνια απ' έξω. Είναι πολλά τα χρόνια. Πάρα πολλά πάντως, τα χρόνια απ' έξω. Πάντως, και σε καμία περίπτωση αυτό πως... δεν μπορεί να το καταλογίσει. Γνωρίζει όμως πώς σκέφτεται η αριστερά. Άλλες ικανότητες τις δέχομαι. Έτσι, αυτές όχι. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Ξέρει όμως πώς σκέφτεται η αριστερά. Ρωτάω εγώ λοιπόν τα πολύ απλά πράγματα. Δεν γύρισε ο Χρήσανδος να του πει του Αντώνη, ρε Αντώνη, κοίταξε να δεις, να τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά θέλει κον τρόπο. Θέλει μια διαδικασία. Σε παρακαλώ, δώσουμε δύο εβδομάδες να φτιάξουμε τη διαδικασία. Mm-hmm. Ένα. Δύο. Αυτά δεν μπορώ να τα κάνω και όπως ξέρετε αποκλείεται να κάνω. Τι λόγω ανικανότητας δεν μπορώ να τα κάνουμε. Όχι, θέλω να πω ότι αυτό δεν μπορώ να πω τώρα τι έγινε και πώς έγινε κτλ. Το γεγονός είναι ότι υπάρχει ένα, κατά την άποψή μου, λάθος στην υπόθεση. Ωραία. Ναι. Πού πάει η Δημάρ τώρα, πέστε μου τη Δευτέρα. Πέστε, ότι τη Δευτέρα λοιπόν δεν έχει βρεθεί ακόμη γέφυρα. Δεν υπάρχει Αλεβιζάτος, δεν υπάρχει Μανέλης, δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχει το άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο προσωρινής ανάκαμψης της ιστορίας με το να ανεβάσουμε το διακόπτη και να βγούνε κάτι προγραμματάκια για να αρχίσει και κάτι ψηλοδελτία ειδήσεων κτλ. Να αρχίσει να κινείται το πράγμα, ώστε να πέσει η ένταση και μέχρι να έρθει το νέο νομοσχέδιο για τη νέα ΕΡΤ. Λοιπόν, πέστε μου, το οποίο δεν έχει κατοχυρωθεί κιόλας και θα αλλάξω και όνομα. Το ξέρετε. Λοιπόν, τι θα κάνει η Δημάρ? Σε ποιο σημείο τι θα κάνει η Δημάρ? Η Δημάρ λοιπόν θέλει να έχει γίνει αυτό. Αν έχει γίνει αυτό, σημαίνει ένα το κρατούμενο. Ξέρουμε ότι βαδίζουμε σε μια διαφορετική κατάσταση. Το δεύτερο βήμα, που είναι προφανές και άλλωστε θα λυθεί και τη Δευτέρα, νομίζω θα λυθούν και τα δύο ζητήματα, γιατί είναι μπροστά. Το δεύτερο θέμα είναι ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια. Το νέο πρόγραμμα λοιπόν. Όχι. Η νέα προγραμματική συμφωνία.
προσέξτε, η νέα προγραμματική συμφωνία, επειδή λέγεται και τα λοιπά πάνω σε αυτό. Κύριε Χατζησοκράτη, μια στιγμή κοινοβούλιο, κοινοβουλευτικό συντάκτη. Λάμπρο. Λάμπρο Παναγιώτη, ακούω. Όπως είναι ο κύριο Χατζησοκράτη, βγαίνοντα ο κύριο Στρουνάρα, τον πλησιάζω με δημοσιογράφο και του λέω, κύριε Στρουνάρα, υπάρχει περίπτωση να ξανανοίξει η ΕΡΤ αν δεν δικαιωθείτε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί έχουν προσφύγει εργαζόμενοι, έτσι δεν είναι. Και αυτό μπορεί και να βοηθήσει και την κυβέρνηση και να τη αλύσει και τον βοηθεσμό. Λέει, θα δούμε, λέει ο κύριο Στρουνάρα. Μάλιστα. Δεν είπε όχι κατηγορηματικά. Πώς θα πει όχι όταν. Συγγνώμη. Ποιος υπουργός θα πει όχι όταν εκκρεμεί απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι δυνατόν. Ναι. Για όνομα του Θεού. Εντάξει. Ακόμη και εκεί το ξέρουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λάμπρο. Πάμε στον κύριο Χατζησοκράτη. Συγγνώμη γιατί. Ναι, όχι καθόλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν καθήκον σου. Έτσι έπρεπε. Υποχρέωση μου. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι αμέσως μετά υπάρχει ένα θέμα χοντρό. Έτσι. Ναι. Αυτό που είναι ότι πώς θα λειτουργήσει αυτή η κυβέρνηση. Ναι. Λοιπόν. Προφανώς η πρώτη σελίδα της προγραμματικής συμφωνίας είναι αυτή που οπωσδήποτε όχι πρέπει να αλλάξει, πρέπει να επαναπροσδιοριστεί τι ακριβώς σημαίνουν οι τρεις σειρές που έγραφε ότι πώς θα λειτουργεί η κυβέρνηση μέσα από μια ευρύτερη συνεργασία, ναι. Μέσα από σεβασμό, αμοιβαίο σεβασμό, ναι. κτλ. Δεν είναι αθλητικό, δεν είναι ποδόσφαιρο, δεν βρίσκαμε στον τελικό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν έπρεπε να δώσουμε κάποιες πιθανότητες, υπάρχουν πιθανότητες αυτή τη στιγμή το ραγισμένο γυαλί να παραμείνει ραγισμένο και να μην σπάσει. Μου λέτε τη ρίση που είχα πει. Ναι, όταν... το θυμάμαι πολύ. Κοιτάξτε, οι προσπάθειες δεν πρέπει να σταματήσουν να γίνονται, διότι η χώρα έχει ανάγκη να μπορέσει ακόμα. Δεν έχει βγει από τη στενοπό και τα δύσκολα. Αυτό ήρθε εμβόλυμο λαθεμένα ως πολιτικό λάθος. Τα πολιτικά λάθη δεν τα έρεις αν δεν κάνεις μια γενναία απόφαση. Και οι γενναίες αποφάσεις, έστω και αν έχουν χαρακτήρα αναγνώρισης του λάθους, είναι ίδιων πολιτικών ανδρών μεγάλου διαμετρήματος. Μάλιστα. Με αυτό οφείλουν να μετρηθούν. Τίποτα άλλο. Κύριε Χατζησοκράτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο στούντιο της Δημόσιας Τηλεόρασης και τι εκπέμπεται αυτή τη στιγμή. Είναι μια μεθόδευση η οποία είναι εκτός των ορίων του Συντάγματος από την αρχή μέχρι το τέλος, έτσι όπως έγινε. Και ελπίζω, επαναλαμβάνω, ότι το Συμβούλιο Επικρατείας θα δώσει λύση με προσωρινή δικαστική προστασία και θα κάνει δεκτή την αίτηση αναστολής. Το σκεπτικό πάνω σε αυτό που εστιάζεται όταν μιλάμε για αντισυνταγματικότητα. Κοιτάξτε, το είπα προηγουμένως, αλλά είναι χρήσιμο να το επαναλάβω νομίζω, ότι υπάρχει μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου που αφορά γενικά τις ΔΕΚΟ. Υπάρχει στη συνέχεια μια απόφαση υπουργική η οποία αφορά την ΕΡΤ. Αυτή η πράξη έχει προσβληθεί με τις ακυρώσεις και ταυτόχρονα έτσι αναστολής, από ό,τι ξέρω, από το Σωματείο των Εργαζομένων. Από την άποψη αυτή μπορεί το δικαστήριο να αποφασίσει για προσωρινή δικαστική προστασία, όχι μόνο γιατί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν πληρεί καμία... Λοιπόν, εν αναμονή της συνέντευξης την οποία θα δώσει το Προεδρείο και η Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, EBU, η οποία θα αρχίσει σε λίγο, αλλά θα είναι στα αγγλικά, σας προειδοποιώ από τώρα. Φαίνεται πως δεν υπάρχουν και δυνατότητες πλέον παράλληλης μετάφρασης. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε και όλο αυτό και πώς θα δώσει το σήμα η ΝΕΤ και αν μπορεί τεχνικά αυτή τη στιγμή μέσω του δορυφόρου του EBU. Εμείς λαμβάνουμε το δορυφόρο του EBU και το σήμα το οποίο στέλνει στην EBU η ΝΕΤ, για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Λοιπόν, και εν αναμονή των συνομιλιών μας με τους δημοσιογράφους του Ζούγκλα GR και του τηλεοπτικού προγράμματος GR και του web της Ζούγκλας, τη web TV. Λοιπόν, εν αναμονή όλων αυτών θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, τον γνωστό συνταγματολόγο. Κύριε Κατρούγκαλο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε ξαναμιλήσει προσφάτως και πρέπει να... Θέλω να μου τοποθετήσετε λίγο πολιτικο-συνταγματικά το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Συνταγματικά τα πράγματα είναι απλά. Έχουμε ένα ακόμα κρίκο σε μια αλυσίδα αντισυνταγματικών ενεργειών της τελευταίας τριετίας. Η 19η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που ουσιαστικά εκδίδεται για να καταργηθεί η δυνατότητα της Βουλής μέσα από δημόσιο διάλογο να συζητά και να αποφασίσει. Παρ' όλα αυτά πρέπει να περάσει από τη Βουλή το νομοθετικό. Έτσι. Πρέπει να περάσει. Αλλά ακούστε να δείτε τι γίνεται. Το Σύνταγμα λέει ότι οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για 40 μέρες ισχύουν ακόμα και αν εκ των υστέρων δεν κυρωθούν από τη Βουλή. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο, τι εξασφαλίζει η ΕΚΑ. 40 μέρες, τουλάχιστον. Ακριβώς.
Όχι, όχι 40 μέρες, επαόριστο, διότι τι έκανε με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Δεν ρύθμισε το ζήτημα της κατάργησης της ΕΡΤ, ώστε αν μετά από 40 μέρες δεν κυρωθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η ΕΡΤ θεωρητικά να ξαναλειτουργήσει. Έδωσε εξουσιοδότηση στους υπουργούς οικονομικών και τύπου, τον κύριο Κεδίκολου, τον υφυπουργό, ώστε με δική τους υπουργική απόφαση να κλείσουν την ΕΡΤ. Αυτή λοιπόν η εξοδοτική ρύθμιση ισχύει στο διάστημα αυτών των 40 ημερών. Ακόμα και αν η πράξη νομοθετικού περιεχομένου μετά δεν κυρωθεί, αυτή η κοινή υπουργική απόφαση θα παραμείνει ισχυρή. Είναι επομένως ένα σκηνοθετημένο νομικό έγκλημα, ούτως ώστε να μην ρωτηθεί η Βουλή, δεδομένου ότι επί του προκειμένου φαίνεται ότι δεν υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία που να υποστηρίξει αυτή την πράξη, και ουσιαστικά να υφαρπαστεί μια πολιτική απόφαση μεγάλου Ελληνικού. Αν θέλετε και τώρα και το πολιτικό σχόλιο, κατά τη γνώμη μου είναι μια κλασική περίπτωση αντιπερισπασμού εν ώψη της αποτυχίας του Success Story. Δηλαδή είναι τυχαίο ότι έγινε την επόμενη μέρα της μη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ. Όταν δηλαδή φαίνεται ότι ξεβριάζει όλη αυτή η ιστορία περί οικονομικής επιτυχίας. Κύριε Κατρούγκαλε, πιστέψτε με, δεν θα είχα καμία αντίρρηση να υιοθετήσω πλήρως το σχόλιο σας. Ωστόσο, έχω την, πέστε, τη δυνατότητα την δημοσιογραφική να γνωρίζω μερικές λεπτομέρειες για αυτήν την ιστορία της ΔΕΠΑ. Ο κύριος Σαμαράς δεν είναι κανένα παιδάκι το οποίο βγήκε χθες από την θερμοκοιτίδα, την πολιτική. Σας διαβεβαιώ ότι ο κύριος Σαμαράς είχε πάρα πολλές πληροφορίες για το τι συμβαίνει μεταξύ Ρώσων και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτή τη στιγμή η ρωσική διπλωματία στην Ανατολική Μεσόγειο. Ξέρει πολύ καλά τι είπε ο κύριος Αβραμόπουλος, ακόμη και ψιθυριστά στο αυτή, στους Ισραηλινούς κυβερνητικούς παράγοντες που συνάντησε. Γνωρίζει άριστα. Δηλαδή έχετε την εντύπωση ότι δεν ευνηδιάστηκε η κυβέρνηση. Χωρίς να έχω προφανώς την πρόσβαση στις δικές σας πληροφορίες. Δεν έχω καμία πρόσβαση παραπάνω από εσάς. Απλούστατα έχω την δυνατότητα να ξέρω το τι συνέβη στο Τελαβίβ προημερών και τι συνέβη στις συνομιλίες μεταξύ Κύπρου και Τελαβίβ πριν από 1,5 μήνα. Λοιπόν, σύμφωνοι, θα θυμόσαστε όμως, απλώς να το κλείσουμε το θέμα, δεν το μείζω, ότι τις παραμονές της ανακοίνωσης της αποτυχίας διαραίονταν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το τίμημα μπορεί να ήταν μεγαλύτερο κατά αναμενόμενο. Διαραίονταν. Επομένως, είπατε τη μαγική λέξη. Το τι διαρροή έχει πέσει σε αυτή την ιστορία της ΔΕΠΑ, κύριε Κατρούγκαλε, κύριε καθηγητά, δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Και, και το πώς αυξομειωνόταν η μίζα, η παρένθεση, ξέρετε τι εννοώ τώρα, το κάτω από το τραπέζι και η υπόγεια διαδρομή, ούτε μπορείτε να το φανταστείτε. Λοιπόν. Τώρα που αναφέρατε αυτά τα πράγματα όμως, δεν σας ενόχλησε λίγο το διάγγελμα του κύριου Κεδίκοβλου, ως δημοσιογράφο εννοώ. Δηλαδή υπήρχε μια καταγγελία των κομματικών στρατών, μια καταγγελία της διαφθοράς και της αδιαφάνειας, που είναι αντικειμενικά γεγονότα. Λοιπόν. Αλλά δεν είναι ενοχλητικό να προέρχονται από έναν άνθρωπο που κατεξοχήν έχει επωφεληθεί από αυτές τις διαδικασίες και τα φαινόμενα. Κύριε Κατρούγκαλε, εμένα γενικώς έχω μια αισθητική απέχθεια στα διαγγέλματα. Ακόμη και αν γίνεται από τον πλέον δημοκρατικό άνθρωπο. Πόσο μάλλον όταν γίνεται από κυβερνήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι εμπλεκόμενες στη διαχείριση μιας διαδικασίας η οποία δεν ξέρω ούτε που θα πάει τη χώρα, ούτε που θα πάει την κοινωνία. Με ενδιαφέρει περισσότερο η κοινωνία, όπως ξέρετε, και από προηγούμενες συναντήσεις. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, αλλά πέρα από το θέμα της αισθητικής, υπάρχει το θέμα της υποκρισίας. Δεν υπάρχει. Αυτό δεν λοιπόν, επειδή δεν πληρώνομαι και ποτέ δεν πληρώθηκα για να κάνω ή να διαδραματίζω ρόλο ψυχιάτρου, διότι αν πληρώνομαι θα ήμουν πάρα πολύ ακριβώς, κύριε Κατρούγκαλε. Λοιπόν, δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή να κάνω το ψυχογράφημα κανενός Σίμου και Δίκογλου ή κανενός Μαξίμου. Λοιπόν, αυτά ανήκουν στον χώρο της επιστήμης, η οποία ορισμένες φορές σηκώνει ψηλά τα χέρια. Αυτό που σας λέω είναι ότι ως δημοκρατικός πολίτης, όταν ακούω τη λέξη διάγγελμα, να τριχιάζω. Έτσι. Έτσι είναι. Λοιπόν. Έτσι είναι. Μας ενδιαφέρει όμως ως πολίτες και η αντιφατικότητα των πολιτικών συμπεριφορών. Δηλαδή δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός, όντας Υπουργός Πολιτισμού, να έχει διορίσει τη μισή εκλογική του περιφέρεια στο Μουσείο Ακρόπολης και να εμφανίζεται τώρα ως τιμητής των πελατειακών πρακτικών. Έχετε θαυμάσια μνήμη. Ναι, με τον ίδιο λόγο που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχοντας διοριστεί στα 20 κάτι του στην ΕΡΤ, προφανώς όχι με διαγωνιστικές διαδικασίες, μπορεί να μιλάει για κομματικό στρατό. Όταν ο στρατιώτης έχει διοριστεί και ο στρατηγός έχει διακόψει εκπομπή στον αέρα επειδή δεν ήταν αρεστή στην κυβέρνηση. Πώς μπορούμε να συνδυάσουμε δηλαδή το μήνυμα ότι τάχα αυτό γίνεται για την εξυγίανση της ΕΡΤ με μια πρακτική που είναι πολλαπλά αντίθετη στο περιεχόμενο. Μάλιστα. Και εγώ δεν με ενδιαφέρουν τα ψυχογραφήματα. Αλλά τα αντιφατικά πολιτικά μηνύματα πρέπει να τα αναδεικνύουμε για να μην φαίνεται ότι έχουμε και μνήμη χρυσόψαρου στη χώρα αυτή. Πολύ καλά λοιπόν κάνετε και το θυμίζετε. Σας λέω, έχετε εξαιρετική ελεφάντινη μνήμη. Να σας υπενθυμίσω απλώς ότι οι καριέρες δεν χτίζονται μόνο σε σχέση με σε ποιο κομματικό στρατό είσαι, είναι και σε ποιους κομματικούς στρατούς έχεις υπηρετήσει εσύ, ο πατέρας σου,
ο θείος σου, ο ξάδερφός σου κτλ. Κτλ. Ακόμη και η μαμά σου. Έτσι είναι. Αντιλαμβάνεστε πλήρως λοιπόν ότι όταν προέρχεσαι από ένα μεγάλο πολιτικό τζάκι της περιφέρειας, τότε εσύ, ο ξαδερφός σου, η μαμά σου, ο μπαμπάς σου, ο παππούς σου, έχετε κάνει όλη εκείνη την δουλειά που χρειάζεται ώστε αυτό το κομματικό κράτος των αθλείων να μπορεί να κυριαρχεί. Ακριβώς για αυτό το λόγο δεν έχουμε. Προτιμώ λοιπόν να μιλάω πολιτικά παρά να μιλάω προσωπικά και πώς το λένε. Εννοείται, και εννοείται. Μάλιστα. Και εγώ στο πλαίσιο το γενικότερο θέλω να το θέσω. Το πολιτικό σύστημα αυτό, το οποίο βασίζεται στις πελατειακές σχέσεις και στην πατρονία, πρέπει να ανατραπεί αν θέλουμε να έχουμε οποιαδήποτε ελπίδα ανάκαμψης. Και το μοναδικό ίσως θετικό της κρίσης είναι ότι έχουν αναδειχθεί όλα αυτά τα κενά, όλη αυτή η πολιτική υποκρισία. Μπορούμε να ελπίζουμε, ελπίζω, σε κάτι καλύτερο. Κύριε Κατρούγκαλε, αυτή την ώρα συζητείτε στο Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή των συνδικαλιστών της ΕΡΤ για πάγωμα της απόφασης της κυβέρνησης. Γνωρίζετε τι συμβαίνει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποιοι είναι οι συσχετισμοί. Ειδικά η προσωρινή διαταγή θα κριθεί από έναν μόνο άνθρωπο, τον πρόεδρο. Αυτός έχει την αρμοδιότητα, άρα δεν είναι ζήτημα συσχετισμού. Νομίζω ότι ο κύριος Μενουδάκος θα αισθάνεται απελευθερωμένος, διότι είναι η τελευταία ουσιαστικά πράξη του ως πρόεδρου, συνταξιοδοτείται. Ο κύριος Μενουδάκος είναι ένας δημοκρατικός άνθρωπος. Θέλω να ελπίζω ότι θα λειτουργήσει κατά συνείδηση και πράγματι θα αναστήκει. Θα το δούμε όμως πολύ σύντομα. Αυτό σημαίνει όμως ότι για άλλη μια φορά η αρχαία τραγωδία βγαίνει, πώς να το πω, εξαιρετικά λειτουργική. Διότι η έννοια του μηχανισμού, του απομηχανής Θεού, είναι αυτό που δίνει μια ευνηδιαστική λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο φαίνεται ότι δεν είναι σε αδιέξοδο. Θεωρώ λοιπόν ότι ο κύριος Κουβώτης Κουβέλης και ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να είναι γονιπετής μπροστά από ένα τέμπλο παλιό ξυλόγλυπτο μιας παλιάς εκκλησίας της Αθήνας, πιθανώς στην Καπνικαρέα, και να προσεύχονται αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας να παγώσει τη διαδικασία δίνοντας πολιτικό χρόνο. Αυτό μου. Απολύτως δίκιο έχετε. Έχω δίκιο, ε. Απολύτως δίκιο. Ναι. Απολύτως. Mm. Διότι, το άθλιο συνωματικό μυαλό μου, ναι. Όχι, νομίζω ότι είναι προφανή πολιτικά τα πράγματα. Ότι ο κύριος Σαμαράς έκανε μια κίνηση υψηλού πολιτικού ρίσκου, από την οποία μπορεί να ωφεληθεί. Mm. Δηλαδή, τουλάχιστον δεν είναι προδιαγεγραμμένο ότι τα χάσει. Ενώ προς δυστυχία τους, οι δύο μικροί εταίροι της συγκυβέρνησης είναι σε κατάσταση lose-lose. Δηλαδή, είτε προκαλέσουν εκλογές, είτε αποδεχτούν τα αποτελέσματα, χάνουν. Επομένως, η μοναδική διέξοδος είναι πράγματι να γίνει κάποιο θαύμα από τον Άγιο Μενουδάκο. Μάλιστα. Κύριε Κατρούγκαλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εκ νέου θαυμάσια κουβέντα την οποία είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά σας, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, νομίζω πως τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Και όλα κρέμονται επίσης από την, πώς θα το πω, την τελευταία πράξη, προσέξτε, του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο οποίος αυτή τη στιγμή, συνταξιοδοτείται ο άνθρωπος, φεύγει, έχει και δημοκρατικών πεπιθήσεων, δημοκρατικός άνθρωπος, είναι η τελευταία πράξη του, ίσως λοιπόν με αυτή την πράξη του σηματοδοτήσει την θεμελίωση της εκείνης της αόρατης γέφυρας, η οποία χρειάζεται για τη συνάντηση των τριών αρχηγών τη Δευτέρα. Για να δούμε, υπάρχει αγωνία ως προς αυτό. Θα πάω στην συνάδελφο, την Αλεξία Κοσμά, η οποία βρίσκεται. Θέλω να βλέπω την εικόνα από την δική μας έψη στο Ράδιο Μέγαρο, παρακαλώ. Να τη δούμε την εικόνα. Έχουμε παγώσει, δεν είναι τίποτα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, θα ξεπαγώσει από μόνη της. Να ειδοποιήσουμε το τεχνικό να κάνει κάποιες κινήσεις. Και να ξαναγυρίσουμε λοιπόν στο πρόγραμμα της ΝΕΤ. Αλεξία Κοσμά, νομίζω ότι σε λίγο άρχισε ή αρχίζει όπου να είναι, έτσι. Όχι, σε λίγο αρχίζει. Έτσι ακριβώς. Νίκο, βρισκόμαστε στην αναμονή της συνέδευσης τύπου του Προέδρου της CBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Θα ξεκινήσει εδώ στο Ραδιομέγαρο από λεπτό σε λεπτό. Να σου πω ότι δεκάδες τηλεοπτικά συνεργεία από όλο τον κόσμο βρίσκονται εδώ για να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη τύπου και μάλιστα κάποια από αυτά θα αναμεταδώσουν και ζωντανά τη συνέντευξη. Ακούσαμε πριν συναδέλφους από το Associated Press που το έλεγαν αυτό. Δεν ξέρω τι δυνατότητες τεχνικές υπάρχει και τι έχει η ΝΕΤ. Εγώ ελπίζω να το δώσει και με το δορυφορικό σήμα της EBU να το δώσει και η ΝΕΤ για να μπορούμε και εμείς να το πάρουμε. Διότι συμβαίνει μέσα στην αίθουσα που γίνεται το σήμα του 3G είναι εξαιρετικά χαμηλό, τόσο χαμηλό που δεν μπορεί καν να μεταδοθεί. Ναι, όντως, γιατί είναι στα έγκατα των εγκαταστάσεων.
Λοιπόν... Έχει δίκιο απόλυτο σε αυτό που λες. Ναι. Από ό,τι μας είπαν εδώ στην ΕΡΤ, θα μεταβείται η συνέντευξη μέσω EBU και μέσω των συχνοτήτων αυτών. Επίσης, η συνέντευξη εξ ολοκλήρου θα γίνει στα αγγλικά, σε διεθνής γλώσσα, επειδή υπάρχουν συνάδελφοι από όλο τον κόσμο εδώ. Δεν θα υπάρχει διερμηνία, μετάφραση, εκτός μόνο από το στούντιο της ΕΡΤ που θα υπάρχει εκεί μια μεταφράστη από ό,τι μας είπανε. Αν έχει πλήρως την εικόνα η ΝΕΤ, μπορούμε να την παρακολουθήσουμε και με μετάφραση. Για να δούμε πώς θα πάει. Εμείς βέβαια θα παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη και για ό,τι σημαντικό θα σας ενημερώσουμε. Πες μου πώς κύλησε η νύχτα, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ποια είναι η ατζέντα. Να σας πω, δεν ξέρω ποια είναι ακριβώς η εικόνα που έχετε από την κάμερά μας αυτή τη στιγμή, ότι αυτή την ώρα, εδώ και λίγη ώρα βρέχει εδώ στην Αγία Παρασκευή. Ξέρω, τα βλέπω. Δεν υπάρχει συγκεντρωμένο. Ένας λόγος που αυτή τη στιγμή παγώνει και η εικόνα μας είναι και οι καιρικές συνθήκες, ναι. Ναι, φαντάζομαι σίγουρα οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν. Η προσέλευση αυτή την ώρα δεν είναι... Το είδα, δεν είναι καθόλου μεγάλη, είναι ναι, μεγάλη. Θα δούμε. Όμως αυτό δικαιολογείται, καθώς εδώ ο κόσμος που συγκεντρώνεται κάθε μέρα έχει κουραστεί από το καθημερινό ξενύχτη. Η προσέλευση αναμένεται να κορυφωθεί αργότερα. Αυτή την ώρα, να μην ξεχνάμε εξάλλου ότι υπάρχει και μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα για την ΕΡΤ. Οπότε η προσέλευση του κόσμου αναμένεται να γίνει εδώ πέρα αργότερα. Το απόγευμα, επίσης, εδώ να επιθυμήσω, Νίκος, θα γίνει και μια μεγάλη συναυλία συμπαράσταση στους εργαζομένους. Μάλιστα. Ελπίζω να είναι πιο ευνοϊκές και καιρικές συνθήκες. Έτσι, γιατί φαντάζομαι η συναυλία θα γίνει στο προαύριο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ωραία. Άλλη ατζέντα δεν έχουμε πέραν από αυτά. Θα τα παρακολουθούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλεξία. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον Πέτρο τον Σιδερέα. Η ώρα είναι 4 λεπτά πριν από τις 12. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε την αναπαραγωγή του τηλεοπτικού προγράμματος των συναδέλφων, δημοσιογράφων και γενικώς εργαζομένων, όλων των εργαζομένων της ΕΡΤ. Είναι μια αναπαραγωγή και μια αναμετάδοση η οποία γίνεται σε 24ωρη βάση από την πρώτη στιγμή της κρίσης στην δημόσια τηλεόραση. Είναι μια δική μας επιλογή δημοσιογραφική αυτή τη στιγμή να στηρίζουμε όλη μας την, πώς θα το πω, την δημοσιογραφική δραστηριότητα. Δεν ξέρω γιατί, κυρίες και κύριοι, όταν βλέπω αυτές τις εικόνες των αθλητικών γεγονότων από την δημόσια τηλεόραση, συγκινούμε, διότι θυμάμαι και τα μικράτα μου, θυμάμαι την εφηβεία μου, θυμάμαι στη συνέχεια τα νεανικά μου χρόνια, ακόμη και τώρα, πώς προσφεύγουμε πάντοτε στη δημόσια τηλεόραση για τα πολύ μεγάλα αθλητικά γεγονότα παγκόσμιου και εθνικού βεληνικούς. Και συγκινούμε επίσης, γιατί θυμάμαι το Διακογιάννη, γιατί θυμάμαι όλους αυτούς οι οποίοι έδωσαν αίμα για να στηθούν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπετε αυτή τη στιγμή και τα οποία τα απολαύσαμε στην ζωή μας όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι πολλές, μα πάρα πολλές αυτές οι δεκαετίες. Αυτό ήθελα ως φόρο τιμής για την δημόσια τηλεόραση και το λέω εντελώς ανθρώπινο και με εκφράζει απολύτως προσωπικά. Λοιπόν, θα κάνω μια παρένθεση που δεν τη συνηθίζω. Θα μιλήσω με έναν άγνωστο, έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρω, ονομάζεται Νίκος. Είναι ακροατής τηλεθεατής μας, ο οποίος θέλει να πανέλθει. Και θέλω να κάνω μια πολύ μικρή κουβέντα πριν πάω στον Προκόπη Δούκα, από τον οποίο ζητώ τον συνάδελφο και φίλο μου, τον οποίο ζητώ λίγο υπομονή, να μιλήσουμε με αυτόν τον πολίτη για να μας πει αυτά που έχει στο μυαλό του. Νίκο, καλημέρα. Δώσετε, αν θέλετε, λίγο το... Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Χαμηλώστε, σας παρακαλώ, αυτό που ακούτε, γιατί έχει επιστροφή. Ναι. Και δεν θα μπορούμε να συνεννοηθούμε. Α, ναι. Τώρα, ωραία. Είδατε. Το τηλέφωνο. Είδατε πώς γίνονται όλα αυτά. Είναι τα θαύματα της τεχνολογίας. Ναι. Σας ακούω. Ναι. Ήθελα να σας...
να σας αναφέρω ότι η σύζυγός μου δουλεύει σε ένα ψυχιατρικό ξενώνα αποκατάστασης. Του δημοσίου δηλαδή. Ορίστε. Του δημοσίου. Ναι, του δημοσίου. Ναι, ναι. Οι οποίοι αυτοί οι ψυχιατρικοί ξενώνες δουλεύουν 3.000 άτομα. Βέβαια. Είναι το πρόγραμμα ψυχαργό μου φαίνεται. Ναι, ναι, το γνωρίζω. Ε? Το γνωρίζω, το γνωρίζω. Το γνωρίζετε. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι έχουν να πληρωθούν εδώ και 12 μήνες. Μάλιστα. Λόγω υποχρηματοδότησης του Υπουργείου Υγείας. Μάλιστα. Και κρατάνε με νύχια και με δόντια και τους ασθενείς. Βεβαίως. Δηλαδή είναι σαν να δουλεύουν εθελοντικά. Μάλιστα. Γιατί μου το λέτε όμως αυτό σε σχέση με τα τεκτενόμενα στην δημοσιογραφία. Γιατί δεν έχει. Αντιλαμβάνομαι πλήρως την ταλαιπωρία και την κρίση που υπάρχει στο σπιτικό σας. Και ξέρω πολύ καλά τι λέτε, γιατί ξέρω και άλλους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σε αυτού του είδους θεσμούς και οι οποίοι έχουν να πληρωθούν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αν πληρώνονται, πληρώνονται ψίχουλα. Και γνωρίζω ότι πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους και στην εθελοντική τους πλέον προσφορά, αλλά και στην δική τους την αξιοπρέπεια και τη συνείδηση ως πολίτη, βασίζεται ένα σύστημα δημόσιας υγείας, το οποίο και αυτό πλήττεται θανάσιμα αυτή τη στιγμή. Και έχω την αίσθηση πως ορισμένες κινήσεις στο μέλλον, στο όνομα των μεταρρυθμίσεων, θα ακουμπήσει και αυτό το σύστημα υγείας, το οποίο βεβαίως έχει υποστεί τα πάνδυνα από εδώ και 3 χρόνια, αλλά έχω την εντύπωση ότι ακόμη θα κοπούν και πάρα πολλά, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού να οθηθεί, να οδηγηθεί με το έτσι θέλω σε αυτό που ονομάζουμε ιδιωτικό σύστημα υγείας. Αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης, γι' αυτό σας ρωτάω. Ναι, θέλω να σας πω ποιο είναι της παρούσης, κύριε Γεωργιάδη, αν με αφήσετε. Ναι, ναι. Δεν έχει γίνει τόσο δώρος εδώ και ένα χρόνο για 3.000 ανθρώπους. Mm. Το φέρνει σε αντιπαράθεση με τους 2.500 της... Ναι. Οποίοι... Είναι κρίμα όμως αυτό. Αυτό ονομάζεται κοινωνικός αυτοματισμός, έτσι. Κοινωνικός αυτοματισμός, δηλαδή. Δηλαδή ότι τα κατάφεραν να βάζουν το ένα στρώμα το κοινωνικό να τσακώνεται με το άλλο το κοινωνικό στρώμα. Όχι, όχι, δεν τσακωνόμαστε. Mm. Προσέξτε με. Mm. Είναι κρίμα να απολυθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, στην ΕΡΤ, αλλά και να γίνεται τόσο δώρος. Αλλά από τη στιγμή που δεν γίνεται διαφορετικά, έτσι, εγώ έτσι πιστεύω, το ΠΑΣΟΚ και η αριστερά θέλουν, από ό,τι πιστεύω εγώ, για να μην ψηφίσουν, να ρίξουν την κυβέρνηση. Αυτό δηλαδή, νομίζετε. Μάλιστα. Συγγνώμη, να μιλήσω έτσι. Ναι, ναι. Δεν ρίχνουν την κυβέρνηση για τους μισθούς που έχουν μειωθεί και περνάμε τραγικές καταστάσεις για τα χαράτσια και θα ρίξουν την κυβέρνηση για την ΕΡΤ. Mm. Κύριε Γεωργιάδη, ξέρω από παλιά την ΕΡΤ ότι όλοι αυτοί οι χίλιοι είναι κυφήνες. Ξέρω προσωπικά ανθρώπους που δεν έχουν πατήσει ποτέ και πληρώνονται. Ωραία, είπατε μόνο σας. Οι χίλιοι μπορεί να είναι κυφήνες. Οι 3.000 μαζί με τους συμβασιούχους αυτή τη στιγμή είναι όλοι κυφήνες. Όχι, εγώ ξέρω ανθρώπους που εργάζονται όλοι, μέχρι το βράδυ και δίνουν αίμα και υδρότα και πολλές φορές και δάκρυα για να μπορέσει να βγει η δημοσιογραφία. Μέχρι τώρα πληρώνονταν. Η σύζυγός μου εδώ και 12 μήνες μαζί με άλλους. Σας αντιλαμβάνομαι πλήρως και θέλω να καταλάβετε την πλήρη συμπάθειά μου για αυτό το οποίο σας συμβαίνει σε εσάς και στη σύζυγό σας. Το ξέρω, ναι. Από την άλλη πλευρά, εμένα μ' αρέσει στη ζωή μου, είμαι 60 χρονών κύριε Νίκο μου, μ' αρέσει να μην ξεχωρίζω τα πράγματα έτσι μαύρο-άσπρο. Εμένα με ενδιαφέρει να βλέπω το δάσος και όχι το δέντρο. Και κυρίως να μην βλέπω το θάμνο. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο δέντρο στο οποίο έχετε τρακάρει εσείς και έχετε δίκιο, είναι η οικογενειακή σας κατάσταση και το γεγονός ότι είστε σύζυγος. Ναι, το καταλαβαίνω. Εγώ όμως είμαι υποχρεωμένος να βλέπω το δάσος. Και το δάσος είναι όλη η χώρα και είναι όλη η κοινωνία. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό θέλω να σας πω. Το δάσος, κύριε Γεωργιάδη, ξέρετε ποιο είναι. Ποιο είναι. Ότι άμα για αυτό το θέμα, εγώ παίρνω, άμα για αυτό το λόγο το ΠΑΣΟΚ και η αριστερά ρίξει την κυβέρνηση, έτσι, πείτε με δεξιό, δεν ξέρω τι θα με πείτε. Τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα, μόνο σας το λέτε. Μια προσπάθεια εξυγίανσης. Και η ΕΡΤ με τις συνεχόμενες απεργίες δεν πήγαινε να μιλήσει ούτε καν να θέσει το θέμα και παίρνανε 4.000 πληρώνοντας μέχρι τώρα. Αυτό είναι... Αντιλαμβάνομαι πλέον, είναι ξεκάθαρη η θέση. Θα το πληρώσουνε. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σου. Γεια χαρά. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Γεια σας, κύριε Γεωργιάδη. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, έλα Προκόπη. Καλημέρα Νίκο. Έτσι είναι τα πράγματα. Να απαντήσω στον Κροατή. Δεν χρειάζεται. Εντάξει.
Ο καθένας έχει το πρόβλημά του. Ναι. Όχι, δεχτών, απολύτως. Και εγώ δεν ζητάω καμία συμπάθεια για απολυμμένους. Δεν είμαστε ούτε πρόεδροι ούτε τελευταίοι. Και το θέμα δεν είναι οι απολυμμένοι. Έτσι. Είναι ένα δεύτερο θέμα αυτό. Αυτό που καταρχήν δεν υπάρχουν οι μισθοί των 4.000 που είπε ο κύριος, αν άκουσα καλά. Είναι 28 είναι αυτοί περίφημοι. Ισχύουν μόνο για πολύ συγκεκριμένα ρουσφέτια. Ακριβώς του Υπουργείου, τα οποία έγιναν τον Αύγουστο του 2012. Προσωπικώς έχω να του καταθέσω ότι μετά από 25 χρόνια στο επάγγελμα με πτυχία μεταπτυχιακά τα ρεύματα. Προκόπη, είμαι υποχρεωμένος να συνδεθώ με την ΕΤ να ακούσω λίγο τι συμβαίνει, διότι άρχισε η συνέντευξη τύπου με τον πρόεδρο της EBU. Για να ακούσουμε λίγο. They sent us yesterday and this morning personal email letters, fax to say you can speak on behalf of myself. Δεν υφίσταται παράλληλη μετάφραση. Κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε λίγο το ζουμί της υπόθεσης. Θα σας το λέμε σε τακτά χρονικά διαστήματα για να μπορέσουμε να ακούσουμε και εμείς και οι συνάδελφοί μου το τι ακριβώς λέγεται και το τι βγαίνει από αυτή την ιστορία. Προκόπη, σ' ακούω. Είπα τίποτα, απλώς σε απάντηση των προηγουμένων να πω ότι επειδή είμαι 15 χρόνια παρουσιαστής κεντρικού δελτίου, παίρνω 1.300 ευρώ. Δεν ξέρει. Ναι. Σε πληροφορώ ότι ένα πολύ μεγάλο. Τώρα δεν παίρνω τίποτα δηλαδή. Ναι. Παίρνω, ένα μεγάλο ποσοστό, τεράστιο ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας, αυτή τη στιγμή που το ακούνε από το στόμα σου, είναι πολύ πιθανό και να μην το πιστεύουν. Εγώ θέλω να πω ότι. Ακριβώς. Είναι πολύ εύκολο να βρουν. Να έτσι, μπράβο. Εγώ λοιπόν που σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Κάνω και τέσσερα, έκανα τέσσερα πράγματα. Δελτίο ειδήσεων, πρωινή εκπομπή κάθε μέρα στον κόσμο, εκπομπή στην περιφερειακή τηλεόραση κάθε εβδομάδα και θεματικές τραβιές στην ΕΤΕΜ. Με τη δική μου βούληση τα τρία. Ναι. Τα τρία είναι με τη δική μου βούληση. Δεν είναι υποχρέωσή μου. Η υποχρέωσή μου είναι να κάνω μόνο δελτίο. Μέσα. Λοιπόν, κύριε και κάποιον που μιλάνε για το πώς. Έτσι, μπράβο. Και είναι καιρός να υπόνονται όλα αυτά. Εγώ είμαι σε θέση και προσωπικά και δημοσιογραφικά, όχι απλώς να επιβεβαιώσω αυτά που λέει ο Προκόπης ο Δούκας, αλλά και να τονίσω ότι ναι, ο μισθός αυτή τη στιγμή ενός κεντρικού παρουσιαστή, ο οποίος κάνει ταυτόχρονα εκπομπές στο ραδιόφωνο και εκπομπές θεματικές, αλλά και άλλα πράγματα, η διαβούληση και σε εθελοντική βάση στην δημόσια τηλεόραση είναι 1.300 ευρώ το μήνα. Εάν νομίζετε πως 1.300 ευρώ το μήνα είναι ένας υπέρογκος μισθός, τότε πλανάστε πλάνη νικράν, αγαπητοί συμπολίτες. Όχι, εγώ έλεγα ναι. Μέχρι τώρα, Νίκο, ναι. Έλεγα ευτυχώς που έχω μιλήσει και δεν μιλάω καθόλου. Έτσι, μπράβο. Απλώς, όχι, εννοώ για τους πολίτες μας ακούνε, όχι για τους πολίτες μας. Δεν έχω πια, ναι. Αλλά απλώς απαντάω στο ότι υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν και άνθρωποι. Οι οποίοι είναι συνταξιούχοι της τάξης των 480, βεβαίως. Άνθρωποι που δεν είναι όσο ικανοί θα έπρεπε, είναι άνθρωποι που δεν έχουν τη βούληση να δουλέψουν όσο θα έπρεπε, είναι οι παθογένειες του δημοσίου. Mm-hmm. Και οι παθογένειες ενός οργανισμού που είναι στο κέντρο του πολιτικομηδιακού συστήματος. Mm-hmm. Και είναι πολύ ωραίο σάκος του box και πολύ ωραίο ταυτόχρονα αποθήκη ρουσφετιών κλπ. Βεβαίως. Αλλά αυτό πρέπει να το καταγγείλω εγώ. Και το έχουμε, εγώ εννοώ ο εργαζόμενος και το έχουμε καταγγείλει πολλές φορές. Δεν μπορεί να το καταγγέλει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που έτσι. Έβαλε. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή συζητείτε. Να μιλήσουμε λίγο πολιτικά. Ναι. Γιατί το θέμα ήταν εξ αρχής πολιτικό. Με την έννοια ότι δεν αφορούσε. Μήπως μπορείς να μου κάνεις μια προσπάθεια να μιλάς πιο κοντά στο μικρόφωνο σου ή κάτι για να σε ακούμε καλύτερα. Ναι, σ' ακούω από πηγάδι γι' αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι συγγνώμη, είμαι στον δρόμο. Δεν έχω άλλη δυνατότητα. Ωραία. Προσπαθώ να μιλήσω όσο πιο δυνατά γίνεται. Ωραία. Λέω λοιπόν, κάνω μια μικρή ανάλυση. Μετά το χθεσινό που υποδεικνύει ένα μικρό ρήγμα, δηλαδή μια προσπάθεια της κυβέρνησης να βγει από το αδιέξοδο, προτείνοντας μια δίμηνη λειτουργία της ΕΠ κλπ. Αυτό έχει τρομερά νομικά, οικονομικά και δεοντολογικά προβλήματα. Σήμερα πρέπει να πω ότι απογοητεύτηκα πάρα πολύ ακούγοντας τον κύριο Στονάρα, τον οποίο εκτιμώ, να λέει στη Βουλή, στην ουσία ξέρει, δεν νομίζω, δεν είχε να απαντήσει. Ότι πρέπει να πάτε, ότι είστε σε συνεργείο, φαναρτζίδικο. Όχι, αυτό το άκουσα, είπε κανείς δεν μπορεί να κάνει εκπομπή χωρίς άδεια. Ναι. Και λες, δηλαδή. Α, εννοεί και εμένα αυτή τη στιγμή, δηλαδή. Ναι. Είναι κρίμα να το λέει αυτό ένας ωραίος άνθρωπος όταν δεν έχει δώσει η πολιτεία άδεια σε κανένα ραδιοτηλεοπτικό σταθμό. Δηλαδή είναι κρίμα να λέει τέτοιο πράγμα. Είναι κρίμα, λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ να δηλαδή, να δακτυλοδείχνεται η ΕΡΤ,
ως παρανομούσα όταν είναι παρανομούντες όλοι. Μα θα μου πείτε, ο συμψηφισμός δεν ισχύει. Το κόκκινο του ενός που το πέρασες δεν σημαίνει ότι μπορεί να το περάσει κι άλλος, βεβαίως. Αλλά το Υπουργείο Οικονομικών που ανέλαβε την ΕΡΤ δεν μπορεί να κάνει τέτοιες δηλώσεις. Δεν μπορεί δηλαδή, ο Υπουργός Οικονομικών δεν μπορεί να δηλώσει αυτά. Και επιπλέον τώρα πάω σε ένα πιο πολιτικό θέμα. Είναι δυνατόν την εποχή του ίντερνετ το Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδας να κυνηγάει όποιον αναμεταδίδει την ΕΡΤ? Δηλαδή είναι αστείο, είναι εποχή Μαρούδα τώρα. Μου θυμίζει αυτό με την Μαρούδα, το να είμαι στο. Που είπε να θα ρίξουμε το δορυφόρο, γιατί. Άκουσα να σου πω. Προκόπη, επειδή εδώ λέμε αλήθειες, η διαχρονική διαφορά μεταξύ του Μαρούδα του Μακαρίτη και του Στουρνάρα είναι ελάχιστη τελικά. Είναι ελάχιστη. Είναι ελάχιστη. Διότι από το Μαρούδα περίμενα τα πάντα. Ήταν ένας άνθρωπος ελάχιστα μορφωμένος, σχετικά άξεστος σε σχέση με αυτό που ονομάζουμε τεχνολογία, ηλεκτρονικά κτλ. Ο κύριος Στουρνάρας δεν έχει το δικαίωμα μεν, αλλά από την άλλη καταδεικνύει όταν το πολιτικό σύστημα φτάνει σε κρυσάρα, το πώς τα ανακλαστικά τους είναι ακριβώς τα ίδια. Μα είναι ακριβώς τα ίδια. Εδώ είναι το κλασικό ενός λάθους μοίρια έτοπε. Έτσι. Και ενός κακού μοίρια έτοπε. Η κυβέρνηση έκανε το λάθος και θέλω, ήδη κυκλοφοράει αυτό και θέλω να δω αν θα απολύσει κανένα σύμβουλο ο Πρωθυπουργός. Να ρίξει μαύρο. Ήταν τραγικό λάθος. Μπορούσε να κατεβάσει την πρόταση Μόσχαλου αναμορφωμένη και όχι πρόχειρα, γιατί η πρόταση κατέβηκε με την ίδια διατύπωση. Ούτε καν δεν κάνανε διατύπωση, λέει, για Υπουργείο Πολιτισμού μέσα. Ναι, ναι. Που δεν υπάρχει πια. Λοιπόν, ναι. Να κατεβάσει την πρόταση Μόσχαλου, συγγνώμη, να τη συζητήσει, να την νομοθετήσει, να πει: εγώ αυτό θέλω να κάνω στην ΕΡΤ. Ας τα κάνανε λαμπόγιαλο οι συνδικαλιστές της ΕΡΤ. Τι διαφορετικό θα γινόταν από τώρα, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Θα έβγαινε μια έντονη διαμαρτυρία. Ωραία. Λοιπόν, θα έλεγε: εγώ πάω να μεταρρυθμίσω και οι παλαιοκομματικοί συνδικαλιστές διαμαρτύρονται. Το σφάλμα δικό τους. Και θα νομοθετούσε και θα περνούσε την εξυγίαση της ΕΡΤ όπως την κρίνει, θα την έκρινε η Βουλή και η ελληνική κοινή γνώμη και ο ελληνικός λαός. Κάνοντας αυτό το λάθος, το τρομερό, το επικοινωνιακό. Που δείχνει ότι δεν ξέρουν, όχι μόνο δεν ξέρουν από μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά δεν ξέρουν και την τέχνη των πολιτικών συμβολισμών. Δηλαδή είναι δυνατόν να εφέρεται ο Πρωθυπουργός ότι ευθύνεται η ΕΕ πολιτικού συμβολισμού. Μα είναι μια φοβερά κίνηση πολιτικού συμβολισμού. Ξεσπάει και όλη η Ευρώπη. Δηλαδή τον κράζει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη που δεν είναι οπαδή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι η BU και το Τελεμπρυξέλ και η ΑΡΤΕ. Καλά η Λιμπερασιόν και η Ουμανιτέ, από ότι είναι αριστερές εφημερίδες. Δεν είναι όλοι αυτοί οι αριστεροί, πάμε με τον κύριο Σαμαρά. Δεν είναι ο παδί του Τσίπρα. Δεν είναι ο παδί του ΚΚΕ, του Σαρκαστίου. Θέλω να πω ότι έφερε απέναντί του πάντα δημοκρατικό, σόφρονα και σκεπτόμενο άνθρωπο. Είναι δυνατόν να κλείνεις. Ας το ανοιχτό, πρότισε να κατεβάσει την πρότασή σου, να δυνατεύσει τις. Και να χειριστείς τις αντιδράσεις και τις αλλαγές και να περάσει δημοκρατικά στη Βουλή αυτό που θέλεις να κάνεις με την δημόσια τηλεόραση, με την Εξυγιάννης, που εγώ είμαι από αυτούς που το ζητάνε, δεν είμαι όψιμος. Δηλαδή σκέπτεσαι ότι η μουρού της Μπαλτάκος αυτή τη στιγμή δεν στέκονται καλά? Μα δεν ξέρω. Καταρχήν δεν ξέρω ποιος το εισηγεί. Δεν ξέρω ποιος για ποιανού πολιτική είναι αυτό. Θα με φνηδίαζε αφάνταστα αν ο Χρήσανθος ο Λαζαρίδης είχε κάνει τέτοια παρέμβαση. Ας πούμε. Θα με φνηδίαζε αν ο Χρήσανθος ο Λαζαρίδης είχε εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση. Την πείρα την έχει για να αποφεύγει τέτοιου είδους κακοτοπιές. Δεν ξέρω. Ούτε εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει εικάζω. Δεν ενδιαφέρει η ονοματολογία, δεν ξέρω τους ανθρώπους προσωπικά. Δεν ξέρω ποιος ο ρόλος. Πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται και για τον κύριο Λαζαρίδη, αν και δεν ξέρω. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι επελέγει μια κίνηση υψηλής πατουχιάς, όχι υψηλού συμβολισμού. Υψηλής γκάφας. Την οποία πρέπει να πάρει πίσω, δηλαδή, αλλά τώρα πώς να την πάρει πίσω, είναι παχυδευμένος. Πρέπει όμως να υποστεί τις επιπτώσεις ενός λάθους. Πώς θα γίνει? Είναι δυνατόν να γίνεται, είναι δυνατόν να κάνουμε κριτική όλοι μας στη δυσφήμιση της χώρας που μπορεί να κάνει μια κινητοποίηση στα λιμάνια από το ΠΑΜΕ, ένας αποκλεισμός,
μία απόθυση της κρουαζιέρας, ένα δυσκόλεμα στο κοινό και η Ελλάδα τώρα να είναι πρωτοσέλιδο παντού επειδή έριξε μαύρος τηλεόραση. Και σε όλες τις συχνότητες της πάντας των ΕΦΕΜ που ανήκαν στην ΕΕ. Δηλαδή είναι στοιχειώδης πολιτική λογική. Μάλιστα. Δεν ξέρω πώς σκεφτήκανε. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν ξέρω πώς. Καταλαβαίνω μία ας πούμε προσπάθεια να κλείσει, συνειδιαστεί να κλείσει το θέμα, να προλάβει τις αντιδράσεις, αυτό και τέτοια. Και άκουσα και αυτό το επιχείρημα. Λέει, φανταστείτε, λέει, γίνεται τώρα αυτό στην ΕΡΤ, λέει, φανταστείτε τι θα γινόταν εάν η ΕΡΤ ήταν ανοιχτή. Τι θα γινόταν δηλαδή παραπάνω. Λιγότερο θα γινόταν. Γιατί εάν δεν είχε πέσει το μαύρο, δεν υπήρχε τόση συμπαράσταση ούτε από τον κόσμο στην Ελλάδα, ούτε από την Ευρώπη. Θα ήταν η διαμαρτυρία των εργαζομένων. Τις ΕΡΤ μας κλείνουν, μας εξηγαίνουν, όπως δεν θέλουν, ας πούμε, θα έλεγαν κάποιοι. Και δεν θα το. Δεν θα συμφωνήσαμε κι όλοι, αν γινόταν με σχέδιο και με πρόγραμμα. Πολλοί από εμάς θα λέγαμε μάλιστα να ακούσουμε, πάμε παρακάτω για τις προτάσεις, να τις αναλύσουμε, ποιο είναι το σχέδιο νόμου κλπ. Η καθολική αντίδραση των εργαζομένων της ΕΕ και σχεδόν των 2/3 της ελληνικής κοινωνίας είναι γιατί έγινε αυτή η κίνηση έτσι όπως έγινε. Άρα, άκουσε με. Άρα, το κλειδί το κρατάει αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας. Είναι η τελευταία του πράξη. Συνταξιοδοτείται, φεύγει. Δεν ξέρω αν νομικά. Κοίτα να δεις. Ο νομικός. Οι νομικοί δεν μπορούν να αποφασίσουν με πολιτικά κριτήρια. Μπορεί νομικά η πράξη αυτή να μην προσβάλλεται. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν είμαι νομικός. Όπως και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πολύ σωστά. Εγώ είμαι, Νίκο, προσπαθώ να είμαι μετριοπαθής άνθρωπος. Το αίτημα να αποπεμφθεί η πράξη. Δεν μπορεί να το κάνει ο πρόεδρος, παιδί μου. Μπορεί να το αποπέμψει για 24 ώρα στη νομική επιτροπή. Στη νομική επιτροπή της Βουλής για να του ξανάρθει μετά. Εάν υπάρχει συνταγματικό πρόβλημα. Έτσι, γι' αυτό. Δεν ασκεί πολιτική ο κύριος Παπούλιας. Όχι. Που δεν είναι και αυτό ο κόσμος δεν το ξέρει. Ναι. Ο κύριος Παπούλιας είναι υποχρεωμένος να υπογράφει αυτό που του ζητάει η εκλεγμένη κυβέρνηση τη χώρα. Έτσι. Αυτή είναι η διατήρηση του πολιτεύματος. Το αν έχει προβλήματα αυτή η υπόθεση συνταγματικά, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Αυτό δεν το κρίνει ο κ. Παπούλιας, το κρίνουν οι νομικοί. Το κρίνει, ας πούμε, το κρίνει και το. Όχι, το κρίνει καταρχήν και το νομικό επιτελείο της Προεδρίας Δημοκρατίας. Η οποία μπορεί να αναπέμψει για ελάχιστο χρονικό διάστημα επί του συγκεκριμένου. Γιατί υπάρχει πρόβλημα στη διατήρηση. Έτσι. Βέβαια. Εγώ δεν ζητάω. Καταρχήν προσωπικά θα πω ότι δεν ζητάω από κανέναν. Ούτε να γίνει η ΕΡΤ κέντρο κατά του μνημονίου, ούτε να πέσει η κυβέρνηση, όπως έλεγε ο προηγούμενος ακροατής, γιατί το θέμα δεν είναι να πέσει για 2.500 απολυμμένους, έχουν απολυθεί 1.000 άνθρωποι πριν. Αυτό που ζητάω είναι να ανατραπεί μία απόφαση αυταρχική και χαζή που λέει κατεβάζω μαύρο στις συχνότητες. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Εγώ το λέω από την πλευρά του επαγγελματία, δεν το λέω από την πλευρά του πολιτικού όντως και του πολίτη μόνο. Δεν εκχωρείς τις συχνότητες, την ακροματικότητα σου, τη θεαματικότητα, δεν την εκχωρείς ποτέ. Κανένας ιδιώτης, ιδιοκτήτης, μέσου δεν θα έκλεινε το μαγαζί του για να το ξανανοίξει. Και αν το έκανε, θα το έκανε την Παρασκευή το βράδυ που λέει ο λόγος και θα τα έκανε πανέτοιμος με σχέδιο και οργάνωση και πρόγραμμα τη Δευτέρα το πρωί. Δεν κλείνεις για μήνες τις συχνότητες. Είναι δηλαδή elementary watcher, πώς το λέτε δηλαδή, για να πω και μια φράση του Sherlock Holmes. Δεν τυχαίονται. Μέσα. Διότι δεν έχουν έναν άνθρωπο που να ξέρει τα μίντια, δεν έχουν. Δεν το πετάς αυτό το πράγμα. Δεν πετάς. Εγώ κάθε πρωί είχα, το είπα και χθες, είχα μερικούς χιλιάδες ακρότητες, δεν ξέρω πώς. Πολλούς λίγους μου λέγανε πολλούς, οι μετρήσεις. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι από προχθές το πρωί θα ακούσουν κάτι άλλο. Τι θα ακούσουν το, τη σιωπή. Σε ευχαριστώ πολύ, Προκόπη μου. Να είστε καλά. Καλή δουλειά, τα λέμε και το απόγευμα. Γεια χαρά. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην EBU και στον πρόεδρό της και την διευθύντρια του προγράμματος. Co-production is the common way to collaboration between public broadcaster. It's also the best way to show what are Greek culture, great talent in documentaries, films, short metrage and so on and so on, all around Europe. And it's part of this diversity of culture that we defend, that Greece are
Βεβαίως και πολύ καλά κάνει ο κύριος Πρόεδρος της European Broadcasting Union, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, αναφέρεται στο μεδούλι, στον πυρήνα της τηλεοπτικής παραγωγής των δημοσίων τηλεοράσεων στην Ευρώπη. Αυτές εκπροσωπεί αυτός ο κύριος που βλέπετε αυτή τη στιγμή να μιλάει εκεί και τις εκπροσωπεί στην ανώτατη δυνατή θέση και τις εκπροσωπεί και θεσμικά, δηλαδή τις δημόσιες τηλεοράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, και άλλων και όλων των άλλων ευρωπαϊκών χωρών που βρίσκονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή στο Στρασβούργο. Λοιπόν, αυτό για να ξεκαθαρίσουμε και το μεδούλι στο οποίο αναφέρεται. Είναι η ουσία της παρουσίας δημόσιας τηλεόρασης στη σημερινή ευρωπαϊκή κοινωνία, την δημοκρατική ευρωπαϊκή κοινωνία, που είναι οι ανταλλαγές και η παραγωγή πολιτιστικών προγραμμάτων, ώστε να τονίζεται η διαφορετικότητα σε αυτό το πράγμα που εμείς έχουμε συνηθίσει να το λέμε κάπως έτσι θολά και αόριστα, Ευρώπη, το ευρωπαϊκό σπίτι. Και ότι ο προορισμός των δημοσίων τηλεοράσεων είναι η ενημέρωση έγκριτη, έγκυρη και δημοκρατική του Έλληνα πολίτη και μάλιστα σε συνεχή βάση, διότι δημοκρατικός πολίτης σημαίνει ενημερωμένος πολίτης, και από την άλλη αυτός ο πολιτισμός. Διότι ο πολιτισμός κοστίζει, κυρίες και κύριοι. Και κανένα ιδιωτικό κανάλι εύκολα δεν μπορεί να τον παράξει. Αντιθέτως, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει πολιτιστική παραγωγή από τα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Διότι είναι πανάκριβα υλικά, πολλές ώρες εργασίας, τεράστιος αριθμός ανθρωπίνων πόρων. Μόνο οι δημόσιες τηλεοράσεις μπορούν να υπομισθούν αυτό το κόστος, ώστε να συνεχίσει αυτή η παραγωγή πολιτισμού. Και αν παρακολουθήσετε τις δημόσιες τηλεοράσεις απανταχού Ευρώπης, τότε θα διαπιστώσετε πως αυτή είναι η λογική η οποία κυριαρχεί. Αυτό θέλει να πει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα σήμερα. Να πάω στον Δημήτρη Τζαλαπάτη, το φίλο μου. Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει τελειώσει στα συμβούλια και τα διαβούλια και στις συνεχείς συνελεύσεις τις οποίες κάνετε. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το πράγμα, Δημήτρη? Το πράγμα είναι ότι σε λίγο θα γίνει μια συνεδρίαση των διοικητικών συμβουλίων. Mm-hmm. Διασωματικό υπάρχει, δηλαδή. Και το εξής, ότι στη μία η ώρα έχουν προσφύγει στα δικαστήρια οι εκπρόσωποι εκδοτικών συγκροτημάτων. Εκεί θέλω να τονίσω, να μείνουμε. Είναι η τελευταία πράξη αυτού του ανθρώπου. Όπως μου εξηγούσε ο συνταγματολόγος ο κύριος Κατρούγκαλος, ναι. Ο μόνος ο οποίος μπορεί να αποφασίσει για τέτοιου είδους διαδικασίες είναι ο Πρόεδρος. Είναι η τελευταία πράξη του. Θέλει. Καλές ο Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας. Α, μάλιστα. Λοιπόν, είναι η τελευταία πράξη του. Ναι. Έτσι. Πρόκειται για εξαιρετικά πολιτικοποιημένο και πολύ δημοκρατικό άτομο. Μου είπε ο κύριος Κατρούγκαλος, ο οποίος δεν έχω την άποψη ότι ως αρκετά αριστερός δεν νομίζω ότι θα χαριζόταν εύκολα. Λοιπόν, δεν είναι θέμα ιδεολογίας εδώ. Ναι. Τα νομικά δεν χωράνε σε ναι. ιδεολογικές. Το θέμα είναι αν νομικά ερμηνείες, χωράει πάγωμα. Έχουν τη δική τους λογική, ναι. τη νομική και είναι ξεκάθαρη. Δεν ξέρω αν νομικά λοιπόν μπορεί να αποπενθεί αυτό το νομικό πλαίσιο. Δεν έχω ιδέα. Ναι, θα σου πω τρία πράγματα. Το ένα είναι ότι όλα αυτά γίνονται με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία προβλέπεται. Ναι, προβλέπεται. Αλλά είναι μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία αφορά όλες τις ΔΕΚΟ και σημειολογικά ξεκινάει από την ΕΡΤ. Άρα υπάρχει ένα ντόμινο σε εξέλιξη. Αυτό για να το ξέρω στον κόσμο. Αυτό δεν μπορεί να το κρίνει ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας όμως. Καταλαβαίνετε. Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία πώς θα το κρίνει και τι θα κρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά πάντως είναι μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου η οποία προβλέπεται, κατατίθεται μέσα σε προθεσμίες για να κυρωθεί. Και από εκεί και πέρα, εφόσον κυρωθεί. Ναι, ισχύει. Αλλά ισχύει. Αλλά. Και να μην κυρωθεί, ισχύει, σε πληροφορώ. Λέει ο νόμος ότι αν δεν κυρωθεί, πάβει να ισχύει, αλλά πάβει να ισχύει από τη στιγμή που δεν κυρώθηκε. Έτσι. Άρα οι προηγούμενες 40 μέρες ισχύουν. Ναι. Αυτό. Έτσι ήθιστε. Αυτό είχε συμβεί και με το θέμα της Ολυμπιακής. Ναι. Αλλά μην σταθούμε εκεί. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου δίνει τη δυνατότητα εξοδοτεί κάποιους υπουργούς να βγάλουν διοικητικές πράξεις. Εδώ λοιπόν υπάρχει το εξής εκπληκτικότερο από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ απολύονται με μια υπουργική απόφαση, χωρίς καν το νόμιμο δικαίωμα να προσφύγουν απέναντι στην καταγγελία της σύμβασής τους, γιατί δεν υπάρχει. Α. Είναι εκπληκτική η αυθαιρεσία του διδήμου αυτού του θλιβερού Στουρνάρα και Δίκογλου, οι οποίοι την υπογράφουν. Είναι καταπληκτικό αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι καταργείται ο νόμος 212 πριν από καιρό
του 1920 για τις αποζημιώσεις των μισθωτών και υπάρχει αυτό και εκείνο και τ' άλλο, τώρα καταργούν και το εργατικό δίκαιο. Δηλαδή δεν σε απολύει το δημόσιο, πρόσεξε, το δημόσιο, δηλαδή υποτίθεται ότι υπάρχει μια πρόσθετη ευαισθησία. Το δημόσιο απολύει κόσμο ιδιωτικού δικαίου σύμβαση, δηλαδή ιδιωτικού δικαίου σχέση εργασίας, χωρίς καταγγελία, απλώς με μια υπουργική απόφαση. Δηλαδή, αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Δηλαδή, είναι πρωτοφανή. Από ό,τι καταλαβαίνω όμως, Δημήτρη, δεν αναφέρεσαι μόνο στο Συμβούλιο Επικρατείας. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Δεν μιλάω για την προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. Αναφέρουμε γενικότερα. Αλλά επειδή όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το πράγμα, Νίκο, πρέπει κανείς να το δει πολιτικά, γιατί εκεί είναι το ζήτημα, υπάρχει μια λογική αυταρχισμού, η οποία, αν μη τι άλλο, είναι μια επικοινωνιακή επιλογή της κυβέρνησης Σαμαρά, γιατί από εκεί ξεκινάει. Μα αυτό αμφισβητείται πια, Δημήτρη. Ακούγονται ακόμη και διαδικασίες από πομπής ορισμένων συμβούλων του. Έχω την εντύπωση ότι αν φτάσουμε στο αποχωρητό, κάποιος θα παίξει το μαύρο πρόβατο εκεί μέσα στο μαξί. Έχω ακούσει κι εγώ πολλά, αλλά δεν μπορώ να το ξέρω. Ούτε εγώ. Σου μιλάω για το ρεπορτάζ τώρα, τι λέγεται από στόμα σε στόμα και από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο. Ναι, καταλαβαίνω. Εγώ θέλω να σου πω το εξής. Ο Μπόμπολας σήμερα έκανε παρέμβαση. Ορίστε. Ο Μπόμπολας έκανε παρέμβαση. Εννοείς, ναι, έκανε, ξέρω, ναι. Αλλά ταυτόχρονα έχει προσφύγει και στα δικαστήρια για, πες μου, για λοιπόν, να κηρύξει παράνομη την απεργία. Α, μπράβο. Δηλαδή παράνομη την απεργία σε ό,τι αφορά, σε ό,τι τον αφορά, για να εκδώσει το έθνος και το, και το Call News και τα λοιπά. Ναι. Υπάρχει ένα ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι το θέμα της ΕΡΤ έχει διεθνοποιηθεί πλέον και αυτό το οποίο η κυβέρνηση οφείλει, και το νομίζω ότι το έχουν καταλάβει, το έχουν καταλάβει το κόστος και έχουν καταλάβει και το θέμα, αυτά που συζητιούνται από χτες στο Στρασβούργο, στις Βρυξέλλες και παντού, διότι η ΕΡΤ πλέον, χάρη στην αυτοθυσία των εργαζομένων και την εμπειρία των τεχνικών της κυρίως, αλλά και δημοσιογράφων, αυτή τη στιγμή μεταδίδεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ζώνη, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στο Earth World κτλ. Δορυφορικά. Μέσω της CBU, πάντα. Με διαδικασίες web. Βεβαίως. Με το δορυφόρο της CBU. Μεγάλη, τεράστια συνεισφορά ορισμένων web και τηλεοπτικών σταθμών, μεταξύ των οποίων είναι και η Ζούγκλα. Έτσι, για να τα λέμε τα η πράγματα και με το όνομά του. Ναι, ναι, και το κανάλι έτσι, Zoom. Όπου... μια εκπληκτική εκπομπή στο Zoom. Έτσι. Μιλάω για το τραπέζι που έγινε μια συζήτηση πάρα πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα. Για τη Ζούγκλα του Μάκηλας. Με στοιχεία και κρίσεις και σχόλια. Ναι, ναι. Και εγώ την παρακολούθησα. Νίκο, δεν σας ακούω πολύ καλά από αυτό το τηλέφωνο. Και προσπαθώ να... δεν έχω επιστροφή. Ναι. Γι' αυτό να ολοκληρώσω τη φράση μου και να σας ακούσω μετά. Υπάρχει λοιπόν το εξής θέμα, ότι όταν συμβαίνουν αυτά, όταν έχει έρθει ο πρόεδρος και η Γενική Γραμματέας της CBU που με τη συνέντευξη που θα τη δώσουν διαδικτυακά από το EBU σε όλο τον κόσμο και που έχουν ζητήσει να τους δει, να δουν για τον Πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος δεν τους δέχεται, πρωτοφανή πράγματα αυτά, όλα αυτά είναι ένα ντόμινο αυθαιρεσίας, το οποίο δεν αφορά μόνο την ΕΡΤ, δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, δεν αφορά την ενημέρωση. Θα έλεγα ότι είναι η συνέχεια μιας πράξης νομοθετικού περιεχομένου που προβλέπει μια σειρά ενεργειών που εμείς την έχουμε χαρακτηρίσει εκτροπή. Και είναι. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σου. Σε παρακαλώ, αν υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη, ναι. Θέλω να παρέμβεις εσύ προσωπικά, δηλαδή να διακόπτεις τη ροή. Πολύ ευχαριστώ. Η ροή, όπως ξέρεις, βασίζεται μόνο σε αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, μόνο στην ΕΡΤ. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Λοιπόν, θα πάω λίγο στη συνέντευξη του Προέδρου της CBU για να δούμε τι συμβαίνει. Πληθυσμό, να το πω, έχει, αν όχι πληθυσμό, είναι ίσως και μικρότερη από εμάς και είναι περίπου 5.000 εργαζόμενοι στην βαβαρική τηλεόραση. Είναι τα στοιχεία που δίνει το Spiegel σήμερα σε ένα άρθρο που αναφέρει πόσος κόσμος δουλεύει στη γερμανική δημόσια τηλεόραση, λέγοντας για το τι συμβαίνει σε εμάς εδώ στην ΕΡΤ. When we are speaking about exchange of best practice of how we can help and support member of government to design or to modernize the structure is such information that we can in detail given based to comparate bodies which make more or less the same business, because
when we compare two broadcaster company, you don't compare exactly the same activities. You have to define the scope, you have to define the territories. When we are looking from Belgium in comparison of Greece, we have exactly the same number of inhabitants. But we are so small country, so it's easy to cover the country with small numbers. Yes, without difficulties, islands. Every country is different. It's why we have to be really carefully when we benchmark, and it's such kind of support that we can give as a union. Ο κύριος Φιλιππό λέει ότι είναι πολλά τα στοιχεία που παίζουν ρόλο και μπορεί ο πληθυσμός, ας πούμε, του Βελγίου και ο δικός μας να είναι ο ίδιος. Το Βέλγιο όμως είναι μια πάρα πολύ μικρή, μικρή χώρα, οπότε η δημόσια τηλεόραση του Βελγίου έχει διαφορετικές ανάγκες από ό,τι έχει η δημόσια τηλεόραση της Ελλάδας, που έχει να καλύπτει τα νησιά μας, που είναι διαφορετικά δομημένη. Οπότε είναι άλλες οι ανάγκες δικές μας και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν συγκρίνουμε, για να συγκρίνουμε ακριβώς όμοια πράγματα. Δηλαδή και χώρες και πληθυσμός και πώς είναι κατανεμημένος αυτός ο πληθυσμός και τι ανάγκες υπάρχουν στην κάθε χώρα. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Do you have another question? Yes. Γεια σας, Ιερίδης Χρήστος από τα Νέα. Ήθελα μια βοήθεια με δύο ερωτήσεις. Ναι, φυσικά. Η μία είναι ότι αν γνώριζαν στην EBU όλο τον προηγούμενο καιρό την εικόνα της ΕΡΤ με τα σκάνδαλα, με τα πορίσματα κατά πέλτες του Σώματος Επιθεωρητών Δημοσίου, με τις αγγελικές έρευνες, με τις ποινικές καταδίκες των προηγούμενων διοικήσεων, ένα αυτό, και γιατί να φτάσουμε μέχρι εδώ. Να τους κάνω την ερώτηση και μου λέτε μετά. Well, he's asking if you knew all those months what was happening here in ERT, that the district attorney was investigating reports of malfunctioning of ERT, of money going out in the wrong way without being transparent. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε, βρίσκεται σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της European Broadcasting Union, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, στην οποία ανήκουν όλες οι ευρωπαϊκές δημόσιες τηλεοράσεις και εκπροσωπούνται από τον κύριο, τον πρόεδρό της που είδατε, βρίσκεται στο μέσον. Δεξιά του βρίσκεται η διευθύντρια προγράμματος της EBU, βρίσκονται στην Ελλάδα για να δούνε τι συμβαίνει, διότι όπως είχα πει και στην αρχή, πριν από μια μισή περίπου ώρα, η EBU έχει υπογράψει συγκεκριμένες συμφωνίες από τις οποίες απορρέουν δεσμεύσεις της δημόσιας ελληνικής τηλεόρασης αλλά και του ελληνικού κράτους και του ελληνικού δημοσίου. Συμφωνίες οι οποίες είναι και χρήματα, αλλά είναι και ορισμένες δεσμεύσεις θεσμικού χαρακτήρα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το γαϊτανάκι το οποίο συμβαίνει μπροστά μας αυτές τις ώρες, αυτές τις μέρες, είναι πιθανόν να δημιουργήσει και πάρα πολλά προβλήματα και παράπλευρες απώλειες σε επίπεδο θεσμικό, σε όλο αυτό το ευρωπαϊκό συγκρότημα δημοσίων τηλεοράσεων. Γι' αυτό και βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι εδώ, όπως μας είπε και ο συνάδελφος ο Δημήτρης Τσαλαπάτης προλίγου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΥΑ. Έχουν ζητήσει να γίνουν δεκτοί από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βεβαίως δεν ξέρω τι περνάει αυτή τη στιγμή ως πληροφόρηση στο Μαξίμου και στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, αρνήθηκε να τους δει. Δεν ξέρω αν αυτή η άρνηση προκαλεί περισσότερα προβλήματα ή αν λύνει. Έχω την αίσθηση ότι το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται και πάλι στα πρωτοσέλιδα όλων των εφημερίδων, ορισμένες εκ των οποίων εκδίδονται με black, με μαύρο, την πρώτη σελίδα, όπως η Γαλλική Liberation, που συμβαίνουν διάφορα πράγματα και ολόκληρα δελτία ειδήσεων στα γαλλικά ή στα γερμανικά μεταφράζονται στα ελληνικά, μεταγλωτίζονται και προβάλλονται ως έχουν. Έτσι, σε φόρο τιμή στους εργαζόμενους της δημόσιας τηλεόρασης στην Ελλάδα και στις κινητοποιήσεις τους. Όταν εφημερίδες πάρα πολύ γνωστές έχουν πρωτοσέλιδο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, σε μία Ιούνιο μήνα, μέσα Ιουνίου, σε πλήρη τουριστική ανάπτυξη. Μ' αρέσει που χαίρονταν μερικοί όταν άρχισαν τα γεγονότα να συμβαίνουν στην Τουρκία. Είπαν ότι πολλοί τουρίστες θα ακυρώσουν και θα έρθουν στην Ελλάδα. Για να τους δω τώρα, αυτούς που με χαιρεκακία ξέβαλαζαν την ευτυχία τους για αυτό. Για να τους δω τώρα που είναι πάλι πρωτοσέλιδο η Ελλάδα και που πρωτοσέλιδα αλλά και σε όλα τα δελτία ειδήσεων του κόσμου υπάρχουν εικόνες αυτών των κινητοποιήσεων. Βεβαίως δεν έχουν σε τίποτα να κάνουν με βίαιες κινητοποιήσεις και ευτυχώς. Και ευτυχώς, γι' αυτό έχουν και μεγαλύτερη δύναμη άλλωστε. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι γι' αυτό το λόγο αυτές οι εκδηλώσεις συμπαράστασης που γίνονται εδώ και μέρες εκεί στην Μεσογείο έχουν πολύ μεγαλύτερη δύναμη από οποιαδήποτε κόντρα με την αστυνομία.
Αυτά είχα εγώ να πω. Να πάω στον Πέτρο τον Σιδερέα, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις εκεί. Πέτρο, και να δούμε λίγη εικόνα από το τι συμβαίνει στην ΕΡΤ. Γενικώς στην περιοχή δηλαδή, όχι μόνο στο ζωντανό τους. Και θα ξαναγυρίσουμε εδώ σε αυτή την εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα μπροστά λοιπόν από το Ραδιομέγαρο στο προάβλιο. Λίγος κόσμος, είναι η αλήθεια. Είχε νεροποντή προλίγου. Εδώ είμαστε στο εσωτερικό. Είμαστε στη γνωστή καφετέρια, εν πάση περιπτώσει, στο κηλικείο, θα το πω καλύτερα, του Ραδιομεγάρου. Έχουμε όλοι περάσει από εκεί. Λοιπόν, πάω στον Πέτρο Σιδερέα. Πέτρο. Πέτρο, μ' ακούς? Καλημέρα, ανοίγω και από μένα. Δεν σε ακούω καθόλου καλά, για μίλα λίγο πιο δυνατά. Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλύτερα τώρα. Πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα. Λοιπόν, την καλημέρα μας και από εμάς από το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Το ενδιαφέρον του λιγοστού κόσμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, Νίκο, έχει φυσικά απορροφήσει η συνέντευξη που βρίσκεται σε εξέλιξη από την EBU σε ειδικά διαμορφωμένο στούντιο του Ραδιομεγάρου της ΕΡΤ. Όλοι οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή αυτά τα οποία λέγονται αυτή την ώρα. Έχει στηθεί και η γιγαντοθόνη, όπως και τις προηγούμενες μέρες, στην κεντρική είσοδο του Ραδιομεγάρου. Με αποτέλεσμα να μπορεί ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται στο προάβλιο να παρακολουθεί και εκείνος. Εμείς παρακολουθούμε ζωντανά τώρα εικόνες από το εσωτερικό, έτσι. Και... Εμείς παρακολουθούμε ζωντανά εικόνες από σωστά. Την κάμερά μας. Κάνουμε μια περιήγηση. Ναι, ναι, εξήγησε. Αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή η είσοδος του Ραδιομεγάρου. Βλέπετε κι εσείς ότι δεν υπάρχουν πάνω από 30 με 40 άτομα στο εσωτερικό του κτηρίου της ΕΡΤ. Άλλοι τόσοι, ίσως και λίγο περισσότεροι, βρίσκονται στον προάβλιο χώρο. Παρακολουθώντας την συνέντευξη CBU, Νίκο, είναι μια μεταβατική μέρα σήμερα, όπως μας λένε και οι ίδιοι άνθρωποι της ΕΡΤ. Δεν υπάρχει κάλεσμα όπως υπήρχε για χθες το πρωί, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί πάρα πολλοί κόσμος. Είναι μια μέρα στην οποία ήταν, όπως μας λένε οι ίδιοι εργαζόμενοι εδώ, λίγο πολύ αναμενόμενο να μην υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στο Ραδιομέγαρο. Ωστόσο, οι ίδιοι πιστεύουν ότι από αύριο, Σάββατο πλέον, η μέρα αργίας για αρκετούς ανθρώπους, θα έχουμε και πάλι μαζική προσέλευση του κόσμου που θέλει να στηρίξει τα κινήματα της ΕΡΤ στο Ραδιομέγαρο της Μεσογείου. Μάλιστα, λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και την πλήρης μετάφραση της παρέμβασης του Πρόεδρου της CBU και των στελεχών του σε αυτήν την συνέντευξη η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Εμείς πάντα με ζωντανή εικόνα βρισκόμαστε εδώ στο χολ, στον προθάλαμο του Ραδιομεγάρου. Αυτή τη στιγμή η κάμερα βγαίνει προς τα έξω για να έχουν και μια πλήρη εικόνα το τι συμβαίνει έξω στο προάλλιο. Άλλαξε λίγο το διάφραγμα για να μπορείς να αντιμετωπίσει το φως της ημέρας. Λοιπόν, αυτός είναι λίγος είναι η αλήθεια κόσμος σήμερα, ο οποίος είναι συγκεντρωμένος εκεί. Αναμενόμενο, μας λέει ο Πέτρος ο Σιδερέας. Σήμερα δεν υπάρχει κάτι το θεσμικά προγραμματισμένο, όπως ήταν χθες με το κάλεσμα των μεγάλων ομοσπονδιών, των συνδικαλιστικών και των κλαδικών οργανώσεων που κατέβηκαν στους δρόμους για συμπαράσταση στην ΕΡΤ. Δεν ξέρω αν έχουμε και την Αλεξία την Κοσμά στο τηλέφωνο, θα ήθελα να την έχουμε. Είναι η δεύτερη ρεπόρτερ που έχουμε αυτή τη στιγμή εκεί. Παρακολουθούμε σε 24ωρη βάση το τι συμβαίνει στο Ραδιομέγαρο, κυρίες και κύριοι, και το ξέρετε εδώ και μέρες, εδώ και πολλά 24ωρα, που έχουμε αρχίσει αυτήν την αναπαραγωγή και αναμετάδοση του τηλεοπτικού προγράμματος των απεργών της ΕΡΤ, των δημοσιογράφων και εργαζόμενων στη δημόσια τηλεόραση. Μία επιλογή η οποία είναι βεβαίως δική μας και η οποία θα συνεχιστεί όσο χρειαστεί και όσο κρατήσει αυτή η κινητοποίηση, μέχρι τέλους δηλαδή. Και θα το πηγαίνουμε σε ρί. Σε 24ωρη βάση, ταυτόχρονα αναπαράγοντας το πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης, αλλά και με δικές μας ζωντανές συνδέσεις από το Ραδιομέγαρο, ώστε να παρακολουθούμε όλες τις γωνιές και όλες τις λεπτομέρειες της κατάστασης που επικρατεί εκεί. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε την Αλεξία Κοσμά στο τηλέφωνο, πάντως έχουμε ακόμη τον Πέτρο Σιδερέα, φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι, Πέτρο. Έχουμε όμως την Αλεξία. Αλεξία, καλημέρα και πάλι. Καλό μεσημέρι, μάλλον πλέον. Ναι. Παρακολουθείς με το ένα αυτή, ξέρω, τη συνέντευξη τύπου. Τι αποκομίζεις? Μισό λεπτάκι μόνο, δώστε μου. Ναι, ναι.
Λοιπόν, αυτό μπορούμε να πούμε ότι η συνέντευξη τύπου είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Έχω μιλήσει ήδη ο πρόεδρος της CBU αλλά και η γενική. Την παρακολουθούμε στα αγγλικά. Την παρακολουθούμε στα αγγλικά. Έχουμε την αίσθηση του τι συμβαίνει. Ναι, για πες μου, επί του περιεχομένου περισσότερα θέλω. Επί του περιεχομένου, ναι. Αν μου δώσετε πραγματικά ένα μισό λεπτάκι χρόνο να φέρω μπροστά μου τη σημειώση μου, θα μπορέσω να σας πω πολλά και ενδιαφέροντα που έχουν. Σου δίνουμε το μισό λεπτάκι, δεν έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Εμείς παρακολουθούμε. Πήγαινε πάλι τη σημειώση σου. Παρακολουθούμε τον πρόεδρο, ο οποίος συνεχίζει την συνέντευξή του και απάντα σε ερωτήσεις. Δίπλα του εκδεξιών η διευθύντρια προγράμματος της EBU. Να θυμίσω, EBU είναι η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, το ανώτατο όργανο δηλαδή, το οποίο εκπροσωπεί όλες τις δημόσιες τηλεοράσεις στην Ευρώπη, δηλαδή σε όλες τις χώρες της Ευρώπης που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Στρασβούργο. Δεν είναι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή. Είναι και οι άλλες, και Ουκρανίες κτλ. Μην τις αναφέρω όλες. Λοιπόν, είναι ο ανώτατος θεσμός ο Ευρωπαϊκός, ο οποίος εκπροσωπεί όλο αυτό. Είναι ο συντονιστής όλης της δουλειάς των δημοσίων τηλεοράσεων και των ανταλλαγών που είναι πολύ μεγάλες μεταξύ των τηλεοράσεων. Και επίσης η κάλυψη πάρα πολύ μεγάλων γεγονότων. Οι Έλληνες τηλεθεατές συνήθως την αντιλαμβάνονται μέσω της Eurovision. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι όλα τα πολύ μεγάλα αθλητικά γεγονότα, τα παγκόσμια αθλητικά γεγονότα. Είναι πολιτικά γεγονότα, είναι πολιτιστικά γεγονότα, είναι κοινωνικά γεγονότα. Η EBU είναι ένα εργοστάσιο, έτσι, το οποίο καθορίζει και συντονίζει την συνεργασία των δημοσίων τηλεοράσεων της Ευρώπης. Λοιπόν, σε συνέχεια, δεν ξέρω αν έχουμε πάλι την Αλεξία. Εδώ είμαι. Την έχουμε εδώ. Λοιπόν, ναι. Μπορούμε να σας αναφέρουμε μερικά από όσα έχουν υποθεί στη συνέντευξη τύπου. Θαύμα. Τον λόγο πρώτα πήρε ο κύριος Φιλιππό. Είπε ότι η ΕΡΤ δεν είναι ένας κοινός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, είναι από τα ιδρυτικά μέλη της EBU. Είναι το πρώτο μέλος και γι' αυτό το λόγο, επειδή υπάρχουν όλες αυτές οι αξίες, βρίσκονται εδώ για να την στηρίξουν με τον οποιοδήποτε τρόπο και με την μεγαλύτερη αλληλεγγύη που μπορούν να έχουν. Πολύ σημαντικό είναι ότι είπε ότι θα συναντηθούν μετά το μεσημέρι, το απόγευμα, με μέλη της κυβέρνησης, ενδεχομένως με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και με τον Υπουργό Οικονομικών, όπου θα συζητήσουν όλο αυτό το πρόβλημα που έχει προκύψει με την λειτουργία της ΕΡΤ. Επίσης, θα ήθελα να προσθέσω ότι σε ερώτηση που έγινε από τους συναδέλφους για το αν γνώριζαν τα μέλη της EBU για τα σκάνδαλα που έχουν δημιουργηθεί κατά καιρούς στην ΕΡΤ για αδιαφάνεια, για παράνομες προσλήψεις. Αυτό που απάντησαν και οι δύο, τόσο ο κύριος Φιλιππό όσο κυρία Ντελτάν, ήταν ότι αυτό που τους έχει κάνει μεγαλύτερη εντύπωση, σε αυτό επικεντρώθηκαν, είναι ότι από την αρχή που ξεκίνησε η EBU, καμία κυβέρνηση δεν έκοψε ποτέ το σήμα κανένας φορέα. Όταν κόπηκε το σήμα, είπανε, ο νέος φορέας ήταν έτοιμος να λειτουργήσει. Και αυτό εμάς μας θύμισε η Ανατολική Γερμανία. Δεν υπάρχει προηγούμενο σε αυτό. Γι' αυτό το λόγο είπε, εμείς είμαστε εδώ. Η ΕΤ ξέρουμε ότι αντιμετώπιζε προβλήματα. Ωστόσο, είμαστε αποφασισμένοι να τη στηρίξουμε. Μάλιστα, σε ερώτηση άλλων συναδέλφων που ρώτησαν αν θα υπάρξουν νομικές συνέπειες από την αναμετάδοση που κάνει η ΕΡΤ, η EBU της ΕΡΤ, είπαν και οι δύο ότι είναι προετοιμασμένοι και γι' αυτό. Νίκο. Αλεξία, να σε ευχαριστήσω. Και θα πάω κατευθείαν σε μια πολύ καλή συνάδελφο, την Μάριον Χελιδάκη. Μάριον, καλημέρα. Γεια σου, Νίκο, καλημέρα. Λοιπόν, ακούω και εγώ τώρα τα όσα υπόθηκαν από τον πρόεδρο της EBU, τον κύριο Φιλιππό. Έχεις δει τι έχει συμβεί όλες αυτές τις ημέρες, το πόσο ευνηδιαστήκαμε, το πόσο υπάρχει, πιστεύω, εντόνωση κατακραυγή από όλο τον κόσμο για αυτό το μαύρο που έπεσε στην δημόσια τηλεόραση και στις συχνότητές της. Και νομίζω ότι έχει γίνει μια λάθος εκτίμηση από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Μάριον, η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι αυτή τη στιγμή μπαίνουμε στο δεύτερο κύλο του κύματος μετά το πρώτο τσουνάμι, το πρώτο οστικό κύμα. Και ότι αυτή τη στιγμή αρχίζουν και επικρατούν και δεύτερες σκέψεις και στο Μαξίμου και στην κυβέρνηση και στο γραφείο του κ. Σαμαρά και ακόμη και μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας Συγκρού. Υπάρχει ένα εξελίξει αυτή η διαδικασία στο Συμβούλιο Επικρατείας, η οποία από ορισμένους θεωρείται ότι είναι σημαντική, διότι εκδικάζει την προσφυγή των συνδικαλιστών της ΕΡΤ ως προς την νομιμότητα του διατάγματος, της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, συγγνώμη.
Να δούμε αν ο πρόεδρος της, του, γιατί σε αυτόν εναπόκειται να αποφασίσει, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, που είναι και η τελευταία πράξη του στην ουσία, αποχωρεί ο άνθρωπος, εάν θα σηματοδοτήσει αυτό που ονομάζουμε ρίξιμο της γέφυρας, διότι μόνο από, μηχανή θεό, από κάποιον θεό εκμηχανής θα μπορέσουν να βρουν, ξέρεις, και οι τρεις τους εδώ στην κυβέρνηση κάποια γέφυρα για να περπατήσουν απάνω. Δεν ξέρω όμως, θέλω να μου πεις λίγο το τι επικρατεί μέσα στην ΕΡΤ, δηλαδή μεταξύ σας. Δεν είστε όλοι οι ίδιοι. Δεν έρχεστε όλοι από την ίδια, πώς θα το πω, την ίδια δημοσιογραφική καταγωγή. Δεν είστε όλοι σύμφωνοι. Δεν είστε όλοι με τον ίδιο τρόπο εργαζόμενοι. Να το πω ξεκάθαρα. Είστε εντελώς διαφορετικοί μεταξύ σας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ενεπλάξαν ποτέ στις σκανδαλώδεις αυτές διαδικασίες και τις αδιαφάνειες μέσα στην ΕΡΤ. Είναι επαγγελματίες δημοσιογράφοι, τεχνικοί και διοικητικοί, οι οποίοι κάναν τη δουλειά τους. Ποτέ με κοφαντικούς μισθούς κτλ. Κτλ. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι εξαιρετικοί, συμβασιούχοι και άνθρωποι που θέλησαν να συνεισφέρουν δουλεύοντας με διάφορες εξωτερικές παραγωγές. Δεν είναι όλες οι εξωτερικές παραγωγές του πεταματού και απλώς της αρπαχτής. Και υπάρχουν βέβαια και άλλοι, οι οποίοι επωνομάζονται κυφήνες. Και θα θυμίσω απλά ότι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή στηρίζουν τα αιτήματά σας είναι άνθρωποι οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια, βλέπε αρκετά χρόνια έστω, και εκεί λίγο πριν και λίγο μετά τους Ολυμπιακούς, είχαν απομυζήσει στο μεδούλι της δημόσιας τηλεόρασης. Λοιπόν, Νίκο, σε κατάλαβα. Θέλω να μου πεις ακριβώς τι συμβαίνει. Να δώσεις όλο το ψηφιδωτό. Λοιπόν, ναι. Όσον αφορά εμένα, που είμαι 17 χρόνια στην ΕΡΤ, θέλω να πω ότι πάντα μέλημα των εργαζομένων και των συναδέλφων μου, αυτών που ξέρω εγώ, ήταν να βγαίνει και να κάνουν σωστά τη δουλειά του. Τώρα, όλα αυτά που ακούγονται, ότι έχουν επεχθεί παιχνίδια, ότι έχει γίνει πάρτι και ότι κάποιοι από εδώ και από εκεί τραβούσαν λεφτά και γινόταν όλο αυτό το πράγμα το οποίο περιγράφουν, δεν νομίζω ότι αφορά την πλειονότητα των εργαζομένων. Βεβαίως. Νίκο, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτή τη στιγμή αυτοί που είμαστε μέσα στην ΕΡΤ, σε ένα μεγάλο ποσοστό είμαστε ενωμένοι και πιστεύουμε το ίδιο πράγμα, ότι δεν μπορεί να υπάρχει μαύρο στη συχνότητα. Προσωπικά, από πολύ καιρό τώρα, θεωρώ ότι έπρεπε να έχει ξεκινήσει αυτή η εξυγίανση και η αναδιάρθρωση στην ΕΡΤ. Σαφώς πρέπει τα πράγματα να αλλάξουν. Σαφώς δεν μας επιτρέπει και η κοινωνία να είμαστε έστω και για κάποιους ένα δείγμα αδιαφάνειας. Ένα παράδειγμα, ναι. Έτσι, και αδιαφάνεια. Σαφώς, αλλά όμως μην ρίχνουμε τις ευθύνες στους εργαζόμενους της ΕΡΤ για πράγματα που έχουν έρθει από άλλες, από άλλες κατευθύνσεις. Και μιλάω για την πολιτική σκηνή και τα κόμματα. Δηλαδή αυτό που ακούστηκε και από τον κύριο Κεδίκοβλου και από τον κύριο Σαμαρά, να ρίχνουν τις ευθύνες όλες εμάς, νομίζω είναι το θέατρο του παραλόγου. Μάλιστα. Είναι το θέατρο του παραλόγου. Όποιος παρακολουθεί συστηματικά την ΕΡΤ, και νομίζω ότι είναι πολλής κόσμος και όχι αυτά που λέγονται περί χαμηλής τηλεθέασης, και όσο και αν έπεσε η τηλεθέαση, δεν ευθυνόμαστε εμείς. Ευθύνεται γενικώς η κατάσταση που επικράτησε την τελευταία χρονιά, διότι πριν αναλάβει αυτή η κυβέρνηση τα ποσοστά της ΕΡΤ ήταν πολύ ψηλά και με κορυφαίο παράδειγμα τη νύχτα των εκλογών που ήρθε πρώτη. Λοιπόν, δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι για αυτή την απαξίωση που έχει δοθεί στο κανάλι εδώ και ένα χρόνο. Σου λέω ότι οι εκπομπές που βγαίνανε διορίζουν και φέρνουν ανθρώπους που δεν χρειάζονται, και εκεί που πραγματικά χρειάζεται κόσμο στις εκπομπές, δεν υπάρχει ένας δημοσιογράφος, και στο λέω γιατί μπορείς να καταλάβεις πολύ καλά, γιατί ξέρεις το μέσο, πως δεν μπορούν να βγουν εκπομπές και η τηλεόραση δεν μπορεί να δουλέψει μόνο με παρουσιαστές και αρχισυντάκτες. Πρέπει να υπάρχει από πίσω κόσμος. Το συζητάς, τι λες τώρα. Έτσι. Λοιπόν, εγώ επί ένα χρόνο ένιωσα επί ξύλου κρεμάμενη στο οτιδήποτε. Έπρεπε να έχω διαβάσει και να είμαι ενημερωμένη για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, που δεν είναι και δουλειά μου αυτό το πράγμα, και μπορείς να κάνεις και τη στραβή και να πεις και ανακρίβειες. Αλλά δεν υπήρχε άνθρωπος να στηρίξει, Νίκο. Λοιπόν, αυτά που άκουσα με έκαναν έξαλλη. Διότι και ειδικά από το κυβερνητικό εκπρόσωπο που είναι και συνάδελφος. Μάλιστα. Που είναι και συνάδελφος. Πραγματικά δηλαδή αυτό το να μεταθέτεις τις δικές σου τις ευθύνες στους εργαζόμενους, νομίζω ότι δεν τους τιμά. Δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος συνάδελφος ο οποίος συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, και δυστυχώς δεν θα είναι και ο τελευταίος. Και έχω την αίσθηση ότι όσο υπάρχει και δεν μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει, και θεσμικά πλέον κατοχυρωμένη, θα έλεγα, στην κοινωνία, η συνύπαρξη και η συνεπαφή
της δημοσιογραφίας με την εξουσία. Νομίζω πως αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει καθόλου, Μάριον, το ξέρεις καλύτερα από μένα. Δεν ανάγκη να το συζητάμε, είναι και λίγο ουτοπία. Αυτό το οποίο. Κάτι, Νίκο, ναι. Αυτό που μου κάνει εμείς ζητούμε αυτονόητα πράγματα από ό,τι καταλαβαίνω και εσείς ζητάτε αυτονόητα πράγματα, ναι. Προφανώς, αλλά αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι μετά το πρώτο λάθος να ρίξεις μαύρο στη δημόσια συγνώτητα, στις δημόσιες συγνώτητες, αυτή τη στιγμή εξυφαίνονται σενάρια και ακούω πράγματα ότι να ξανανοίξει, να ξανανοίξει και να εκπέμπει η δημόσια συγνώτητα με έναν άλλο τρόπο, με συμβάσεις δίμηνες, το οποίο καταρχήν ακυρώνει οποιαδήποτε αξιοκρατία που αυτή τη στιγμή πρεσβεύει η κυβέρνηση ότι θα φέρει. Μέσω ΑΣΕΠ και οτιδήποτε και πώς θα γίνει αυτό και επίσης αυτό που αν όντως επιχειρηθεί κάτι τέτοιο τι προσπαθούν να κάνουν, να δημιουργηθεί ένας εμφύλιος ανάμεσα στους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Προφανώς. Από πού θα πάρουν δυναμικό και θα στελεχώσουν αυτό το δίμηνο για να βγει ξανά θύμα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή και μετά το πρώτο τσουνάμι προσπαθούν να βρουν γέφυρες οι οποίες θα μπορέσουν να επιτρέψουν στους τρεις πολιτικούς αργηγούς καταρχήν και στη συνέχεια στα τσιράκια τους. Να μπορέσουν να διαμορφώσουν πολιτικές ώστε να βγουν από το αδίέξοδο. Είναι φανερό. Μακάρι να επικρατήσει η φωνή της λογικής. Περίμενε. Μάριον, στην πολιτική. Μάριον, στην ελληνική πολιτική, ή μάλλον η λογική σταματάει. Στην ελληνική πολιτική, η λογική σταματά εκεί που αρχίζει η πολιτική. Ήταν κάτι που ίσχυε για το στρατό τον ελληνικό, τώρα ισχύει για παντού. Αλλά άλλο θέλω να σου πω. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν λοιπόν να βρουν κάποιες γέφυρες. Κάθε μέρα που περνάει, κάθε 24ωρο που περνάει και μετρούν τις δημοσκοπήσεις, αντιλαμβάνονται. Πως αυτό το οποίο ήλπιζαν ορισμένοι ότι η προκήρυξη πρόωρων εκλογών θα συνέφερε κάποιο, κυρίως στη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, φαίνεται πως οι καταμετρήσεις οι οποίες κάνουν αυτή τη στιγμή δεν είναι και τόσο, πώς να σου το πω, εύγλωτες και δεν είναι καθόλου ευανάγνωστες. Και έχω την αίσθηση ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να συσπηρώνει αυτή τη στιγμή το συντηρητικό προσωπικό, το πολιτικό γύρω της. Και μπορεί ακόμη και ο θατσερισμός, ξέρεις, να έχει μια πρώτη συσπηρωτική τάση. Εν τούτης, η άλγευρα, η πολιτική είναι αμήλικτη. Ναι. Δεν μπορείς να έχεις αυτοδυναμία πέραν από ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Και αν δεν έχεις διασφαλισμένη, αλλά πρόσεξε, με αέρα την αυτοδυναμία, δεν πας για εκλογές τώρα, διότι ξέρεις ότι καταστραφείς. Άσε που, το θυμάσαι Μάριον αυτό, το σύνδρομο Γιώργο Παπανδρέου που το λέμε ή το σύνδρομο του δημοψηφίσματος. Ναι. Είναι και αυτό κάτι, ναι, το οποίο τώρα αρχίζει και αναδύεται. Για να δούμε. Δεν αναφέρομαι στον κύριο Ιμπιγιού. Όχι. Αλλά θα αναφερθώ σε αυτούς οι οποίοι την επόμενη εβδομάδα ρίξουν να λένε στο Σαμαρά. Και πού πας, φίλε, μίλησες μαζί μας. Ναι. Εννοώ την Τρόικα, εννοώ την Κομισιόν, εννοώ τον κύριο Ολιρέν. Ναι, ναι. Λοιπόν. Κοίταξε και από εκεί, όπως είδες, δεν πήραν θέση καθόλου υπέρ αυτή τη στιγμή. Όχι, παιδί μου, και ο Κόνορς και ο κύριος Μπαρόζο, ο εκπρόσωπος δηλαδή του Μπαρόζο και μετά ο ίδιος ο κύριος Μπαρόζο. Και ο Ολιρέν. Ναι, τα μασάνε και ο Ολιρέν τα μασάει και κάθε κανάλι. Ιστοσελίδα, εφημερίδα, μεταφράζει αυτές τις δηλώσεις κατά το δοκούν. Άμα τις ακούσεις στα αγγλικά ή στα γαλλικά, εν πάση περιπτώσει, ναι, ή στα περίεργα αγγλικά του Πορτογάλου Μπαρόζο, θα καταλάβεις ότι τα μασάνε. Νίκο, ναι, να σου πω κάτι από το οποίο εισπράττω τις τελευταίες μέρες πάρα πολύ και από τον κόσμο. Γιατί αυτή τη στιγμή η δύναμη των εργαζομένων της ΕΡΤ είναι και ο κόσμος ο οποίος συμπαρίσταται, έτσι, να μην λέμε κακά τα ψέματα. Είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος που είναι μαζεμένος. Και δεν εννοώ έτσι μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εννοώ τον απλό κόσμο και όλους αυτούς τους φοιτητές και τους νέους ανθρώπους που έρχονται και κάθονται καθημερινά και είναι κοντά μας. Λοιπόν, εγώ λοιπόν βλέπω ότι δεν είναι καθόλου αδιάφοροι ως προς αυτό που συμβαίνει και θέλω να πω ότι μήπως η ΕΡΤ είναι η αφορμή και αυτή η βίαιη έτσι, διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εξυγίανση υποτίθεται, μήπως είναι η αφορμή για να εκφραστούν πάρα πολλά παράπονα και δυσαρέσκειες που έχουν μαζευτεί και συσσωρευτεί το τελευταίο διάστημα στον κόσμο. Μάλιστα. Μάριο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, Νίκο. Θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Μάριον Μιχελιδάκη, δημοσιογράφος.